Star Café. Star Café. Star Café. Star Café. Café, café, café. Café, café, café. Star Café. Star Café. Αχ, τι μου έκανες τρε, μου βγάλες την κούνη ψέδα τώρα. Θες να πάμε για να κάτσουμε εκεί πέρα. Έλα. Καθίστε. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε για την ενόχληση. Και κάνει τόση ζέστη σήμερα. Ναι, κάψες, κάψες. Πού πονάτε. Εδώ πονώ, εδώ, εδώ, εδώ. Σιγά, παιδάκι μου, σπάς το τούμπανο, σιγά, σιγά. Κόλπα να μου χάνεις πριν αλλάξω το σκοπό. Μια με θέλεις, μια με διώχνεις, άλλο τώρα δεν βάστω. Είναι αυθόρμητη, είναι αφοπλιστική, είναι ναζιάρα, είναι γόησα, είναι γυναίκα με κεφαλαία γράμματα. Είναι η μία και μοναδική, η αξεπέραστη, η λαμπερή, η απαστράπτουσα θα έλεγα, βασίλισσα της νύχτας. Η Ζωζό Σακουτζάκη σε λίγο εδώ, κοντά μας στο Star Café. Θα περάσουμε κανονικά στη ροή του προγράμματος και σε λίγα λεπτά θα την έχουμε κοντά μας και φυσικά κοντά σας. Γιατί σήμερα επέλεξε την παρέα του Star Café για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Και αυτό είναι τιμή για μας και μεγάλη μεγάλη μας χαρά. Χριστινάκη μου, θα δώσεις εσύ το στίγμα. Θα το δώσω. Να δώσεις το στίγμα. Εμείς πρέπει να πούμε, επειδή το γενικό το πλάνο δείχνει και αυτό τον υπέροχο θρόνο που δεν θα μπορούσε πουθενά αλλού να κάτσει. Η βασίλισσα της νύχτας, η Ζωζό Σακουτζάκη, παρά σε ένα τέτοιο θρόνο είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να της προσφέρουμε, έτσι σαν τιμητική θέση, όχι έναν απλό καναπέ. Διότι, πώς να το κάνουμε, τέτοιες γυναίκες μάλλον περνούν μια φορά στα 100 χρόνια και αν. Αιώνιες γυναίκες. Αιώνιες γυναίκες.
Καλή σας μέρα. Δεν υπάρχει κανένας καλύτερος από έναν δίδυμο για να σας κάνει να γελάσετε, να χαρείτε, να ξεχάσετε τον πόνο σας, τη θλίψη σας, τις δύσκολες σας ώρες. Και η Ζωζό Σαμπουζάκη συγκεντρώνει όλα αυτά τα επιδερήματα, μοναδική showwoman και αναντικατάστατη. Θα τη δείτε εξάλλου. Αυτό που έχουμε να σας πούμε για αυτές τις μέρες είναι ότι μέχρι τις 30 υπάρχουν κάποιες δύσκολες όψεις της Αφροδίτης μαζί με τον Κρόνο, τις οποίες καλά κάνετε να εκμεταλλευτείτε. Τι μπορείτε να κάνετε? Να πείτε χήμα και τσουβαλάτα όλα αυτά που έχετε ανοιχτεί και καταπιεί για πάρα πολύ καιρό. Να βάλετε τέρμα σε καταστάσεις που δεν σας ταιριάζουν. Να αντιμετωπίσετε με μια αφοπλιστική ειλικρίνεια κάποιους ανθρώπους που σας κοιτάν κατάματα και σας λένε ψέματα. Και τέλος, γιατί όχι, να δώσετε παπούτσια στο χέρι σε κάποιους ανθρώπους που θεωρείτε ότι δεν έχουν πλέον θέση στη ζωή σας. Πώς ήταν η εισαγωγή? Πάρα πολύ καλή. Κοφτή. Νομίζω ότι προσεγγίζει ιδιαίτερα την πραγματικότητα. Και ας πάμε αναλυτικά. Τα κρυαράκια μας σήμερα μπορούν να τελειώσουν κάποιες συμφωνίες, να τις τερματίσουν δηλαδή, ή να δώσουν κάποια προειδοποίηση ότι αν δεν αλλάξουν οι συνθήκες, σύντομα θα τερματιστούν κάποιες συνεργασίες. Οι Ταύροι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αλλού το όνειρο και αλλού το θαύμα και ότι αν συνεχίσουν να φαντάζονται πράγματα αντί να τα ζουν, η ζωή τους θα είναι άδεια και κενή. Οι Δε Δίδυμοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κάποιοι φίλοι τους δεν μπορούν πλέον να τους ακολουθήσουν και το κύκλος της ζωής τελειώνει. Πήγατε δημοτικό, τελειώσατε, πήγατε στο γυμνάσιο. Αυτό ακριβώς σημαίνει. Οριμάζετε, μεγαλώνετε και καταλαβαίνετε με ποιους θα πρέπει πλέον να είστε μαζί. Οι καρκίνοι αποφασίζουν να ξεκαθαρίσουν πράγματα, με τα φόβου Θεού βέβαια, γιατί πάντα υπολογίζουν πόσο θα στεναχωρήσουν τους άλλους, τι θα κάνουν και τι δεν θα κάνουν. Πρέπει να ξεκαθαρίσετε μερικά πράγματα, γιατί νιώθετε παγιδευμένοι σε πρόσωπα ή καταστάσεις ή συνθήκες που δεν σας ικανοποιούν απόλυτα. Οι Λέοντες θα πρέπει να τακτοποιήσουν κάποια νομικά θέματα και να κοιτάξουν πώς μπορούν να πάρουν πίσω κάποια χρήματα που τους οφείλονται, τα έχετε δανείσει ή τα περιμένετε και που μπορεί να έχουν να κάνουν και με εξωτερικό. Οι Παρθένοι θα πρέπει να δώσουν και να καταβάλουν ένα τεράστιο ποσό για να τακτοποιήσουν κάποιες υποθέσεις τους, για το οποίο ίσως περάσετε κάποια μικρά προβλήματα μέχρι τη Δευτέρα για να μπορέσετε να το συγκεντρώσετε. Οι φίλοι μας όμως οι Ζυγοί δίνουν τελεσίγραφα και έχουν απόλυτο δίκιο, γιατί τελευταία τους έχει βγει περίεργο το ύφος κάποιων ανθρώπων, τους έχει βγει περίεργη η στάση κάποιων ανθρώπων και δεν σας αρέσει. Ίσως μάλιστα να διαπιστώσετε ότι το πολύ συγκαταβατικό ύφος το οποίο έχετε και η διάθεση σας να μην δυσαρεστήσετε κανένα πληρώνεται πάρα πολύ ακριβά αυτές τις μέρες από εσάς. Επαναστατήστε, γιατί έχετε το δίκιο με το μέρος σας. Οι Δε Σκορπιοί θα πρέπει να ρυθμίσουν θέματα που αφορούν την υγεία τους, τις δουλειές τους και κάποιο από το προσωπικό το οποίο απασχολείτε ή με το οποίο συνεργάζεστε. Αν υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσετε, κάντε το χωρίς δισταγμό και με άνεση. Οι φίλοι μας όμως οι τοξότες θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ στις επιλογές τις οποίες θα κάνουν. Επιμένουμε ότι δέχεστε κάποια τελεσίγραφα, αλλά είναι η πρώτη φορά στη ζωή σας που ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί πρέπει και γιατί δεν πρέπει. Ναι. Γιατί πρέπει και γιατί δεν πρέπει να πάρετε θέση απέναντι σε κάποια πράγματα. Είστε ιδιαίτερα ευνοημένοι, δεν έχετε κανένα λόγο να αγχώνεστε και να θυμάστε ότι όλα αυτά γίνονται για να σταθείτε πιο σίγουροι και πιο ασφαλείς εκεί ακριβώς που βρίσκεστε. Εσύ δεν ήρθες τυχαία εδώ, κοριτσάκι μου. Στα μάτια μου τα άκουσες. Δεν πρέπει να νιώθεις ανασφάλεια. Είμαστε κοντά σου. Είμαστε εδώ για να σε αγαπάμε και μόνο. Υπάρχουμε για σένα. Το έχεις αντιληφθεί. Αν δεν το έχει αντιληφθεί, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εσιώπησε. Λοιπόν, και συνεχίσουμε με τους εγώκερους που είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι γιατί θέλουν να βάλουν μερικά πράγματα επιτάπητος μέσα στα οικογενειακά θέματα. Μήπως σας έχουν φορτωθεί πολλές ευθύνες ή μήπως κάνετε γενικά κοπάνα και ρίχνετε την ευθύνη σε κάποιους άλλους. Ό,τι και να είναι, για να υπάρξει ισορροπία θα πρέπει να γίνει καλύτερος καταμερισμός ευθυνών. Και δεν σας βλέπω πάρα πολύ πρόθυμους. Πιστεύω όμως ότι οι επόμενες 3-4 μέρες θα σας διορθώσουν ή θα σας συμμαζέψουν. Θα δούμε τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι από εδώ και πέρα θα υπάρχει ένα καλύτερο κλίμα και ότι όσοι από εσάς έχετε περάσει δύσκολες ώρες συναισθηματικά, σκεφτείτε τι πρέπει να διαλέξετε. Οι Υδροχόοι μπαίνετε σε ένα καινούριο πλάνο, σκεφτείτε όμως τι σας ενδιαφέρει, γιατί πρέπει να δώσετε τα πάντα αυτή τη στιγμή για να πετύχετε αυτό το οποίο θέλετε. Αλλαγή κατεύθυνσης. Και τα ψαράκια, τα οποία ζουν μια πολύ συγκεκριμένη φάση, στην οποία θέλουν να ξεκαθαρίσουν πράγματα γύρω από το όνομά τους. Έχουν άπειρες κατακτήσεις, θα τις δείτε σε λίγο. Και βέβαια θα δώσουν και μια πάρα πολύ δυναμική εικόνα. Νομίζω ότι τα ψάρια τελευταία έχουν μια τάση να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Δεν δέχονται και δεν ανέχονται τίποτα και έχουν και μια πάρα πολύ έντονη κοινωνική ζωή. Εκεί που στριμώχνεστε είναι στο οικονομικό. Αλλά τι θα κάνουμε, θα φτιάξει κι αυτό. Θα φτιάξει. Θέλεις να πάμε μια κρουαζιέρα στον Αργοσαρονικό? Σαν τρελή. Αλλά λέει θα πάμε με το τέρι μας.
Γιατί στο 090-23-28-20 δίνουμε για δύο άτομα. Μάλιστα. Γιατί όχι. Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις, φέτος που ο Δίας είναι στα ψάρια και σε λίγο θα μπει και ο Κρόνος, η αξία του δεσμού και της οικογένειας αναβαθμίζεται. Άρα και όσοι είναι μόνοι τους, σύντομα θα αλλάξουν και θα βρουν το τέλος. Σήμερα λες, η Γιάννα θα ακολουθήσει τους ρυθμούς του Χάρη, του Ανδρέα και του Αλέξανδρου ή οι τρεις τους της Γιάννας. Κοίταξε, επειδή ακριβώς η Γιάννα έχει το Δία στο ζώδιό της, η Γιάννα θα κάνει και οι άντρες θα ακολουθήσουν. Όπως πάντα, είναι νόμος της ζωής, κυρίες και κύριοι, αυτός. Εσείς απλά οι άντρες θα ακολουθείτε, έτσι, δειλά και ταπεινά. Τι θα γίνει, θα κάνατε κάτι? Πρέπει να με παρακαλέσεις δημόσια στα μάτια. Κατερίνα μου, σε παρακαλώ, κατέβα κάτω στη Γιάννα. Κάτι μπορεί να γίνει, πρέπει, για να νιώσει κι άνετα, έτσι. Στα μάτια μου σήμερα είναι μια περίεργη μέρα, θα έλεγα. Πρέπει να μου κάνεις όλα τα χατήρια σήμερα. Όλα μα όλα. Κατερίνα μου, γιατί κοίταξε τι έχουμε ετοιμάσει. Τι έχετε ετοιμάσει? Έφερα άνδρες. Σήμερα γεννήθηκαν αυτοί οι άνδρες. Ειδικά για την κυρία Σαμπουτζάκη. Όχι, όχι βέβαια, αλλά... Σήμερα ειδικά φέραμε... Μια μάσκα στην έκανα, φέραμε σύνελα, ο Αλέξανδρος που... Ψήλωσες Αλέξανδρος, την τελευταία φορά που σε είδα έρθει. Ο Ανδρέας, ο Χάρης, καλημέρα και από τα παιδιά. Βαράκια σήμερα, γιατί κάθε Τετάρτη παρουσιάζουμε βαράκια. Ξέρεις ότι η κυρία Σαμπουτζάκη μας βλέπει γυμνάζεται τώρα. Πάρα πολύ. Βεβαίως, αυτό κάνει φαίνεται. Τσόκι. Φαίνεται και πάρα πολύ ωραίο και καλό χορό. Έτσι ακριβώς. Τα οποία βέβαια θα δούμε πάρα πολλά πράγματα από αυτά που μπορεί να κάνει στη συνέχεια και που είναι ατελείωτα. Βεβαίως. Και έχει κάνει σχεδόν τα πάντα. Μας βλέπει τώρα το μακιγιάζ, ένα φυλάκι. Πώς τη λέμε, Ζοζάρα. Είναι Ζοζάρα. Η Ζοζάρα μας. Θεά. Ζωζό, ζωζό, για σένα ζω. Αυτό το φώναζαν οι άνδρες. Πείτε τον ακούσω. Ο λόγος σε εσάς. Εκεί. Ωραία. Στην κάμερα και οι τρεις, και οι τρεις. Δεν έχουμε όλοι μικρόφωνο όμως. Δεν πειράζει, γρήγορα. Ένα, δύο, τρία. Ζωζό, ζωζό, για σένα ζω. Yeah! Είμαστε αφιερωμένοι στη γυμναστική σήμερα. Λοιπόν, πάμε πλάτη και... Τρικεφάλους. Τρικεφάλους. Τι κάνουμε πρώτα, Χάρη? Την προθέρμασή μας όπως πάντα. Ακριβώς. Κύκλους. Εδώ. Η δική μου ζωή σήμερα. Energy, πάρει πιο δυνατά. Πάμε λίγο βαράκια μπροστά και πίσω. Hop. Αυτό είναι. Όπως είπαμε, προθέρμανση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε λίγο όμοι, πάνω κάτω. Διαφορά. Wet look σήμερα, Χάρη. Κούκλα, Γιάννα. Μια κούκλα. Προετοιμαζόμαστε πολλές ώρες, αυτό να το πούμε, έτσι. Πάμε λίγο γλυκά καθίσματα μαζί με Όμη. Ανοίγω λίγο. Out. 4, 3, 2, μένω εδώ. Μένουμε. Και πάμε λίγο πλάτη, ψηλά. Κρατάω, μένω. Απαραίτητη στη διατάση. Διαφορά, βέβαια. Αυτό είναι το κυρίω πρόγραμμα. Όπως είμαστε τώρα, πάμε. Εκτάσεις. Εδώ. Πού δουλεύουμε, Χάρη μου, να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές και. Είναι από τις πάρα πολύ καλές ασκήσεις για την πλάτη. Βασικές ασκήσεις. Δουλεύουμε σε σταθερό ρυθμό, σταθερό χρόνο και δυναμικά, βέβαια. Όπως έχουμε πει, εκνοή. Στο ανέβασμα εκπνέουμε. Όταν καταβάζουμε τα παράκια, εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα. Εδώ πάμε 4 ακόμα. Μας ακολουθείτε στο σπίτι, ελπίζω. Εδώ κάθε μέρα στο Star Cafe σας προσφέρουμε γυμναστική που μπορείτε και εσείς στο σπίτι να μας ακολουθήσετε. Εισπνοή, πνοή. Με σημαντικές ασκήσεις, με πολύ καλή αποτελεσματικότητα, έτσι, και καλή αποτελέσματα. Εδώ, πάντα, με τα ωραιότερα παιδιά της Ελλάδας. Αλέξανδρε, ακούς? Αλέξανδρε και Ανδρέα. Και για σένα, Χάρη μου, ο Στίβ σήμερα... Δεν ξέρω τι έπαθε. Γύρισε από την Αμερική και κοιμάται. Ωραία, όπως βλέπετε, είναι λυγισμένα τα γόνατα για να υπάρξει προφύλαξη για τη μέση μας. Δεν κουραστικά. Ωραία, θα γυρίσουμε λίγο πλάι, πάμε λίγο κοπολατική. Εδώ, πίσω. Ο αγώνας κοντά στη μέση. Όπως βλέπετε, σιγά σιγά η άσκηση γίνεται αργά και σταθερά. Η άσκηση αυτή, να πούμε ότι λέγεται κοπηλατική,
στην γυμναστική ορολογία. Με αλτήρες, αλλά στο γυμναστήριο μπορεί να γίνει και με μία μπάρα και υπάρχει ειδικό μηχάνημα. Και πάντα με τη σωστή καθοδήγηση ενημερωμένων γυμναστών. Ακριβώς. Μην φοβάστε να ρωτήσετε τους γυμναστές στο γυμναστήριο πώς να κάνετε μία άσκηση και ποιο πρόγραμμα είναι ειδικό για εσάς, το πιο κατάλληλο. Ωραία, ένα ακόμα και θα μείνουμε πίσω να κάνουμε τρικεφαλής. Πάμε. Πάρη, έχουμε... Ο Αντρέας ζητεί πιο δυνατά τη μουσική. Πιο δυνατή. Πάρε, Αντρέα, πάρε δύναμη. Ωραία, δύο ακόμα. Ένα και δύο. Επιστρέφουμε στο κέντρο. Πάμε λίγο. Απ και πίσω. Έχουμε εξηγήσει ότι... Γίνονται και χωρίς βαράκια. Πάμε δύο ακόμα. Ωραία, και τι κάνουμε τώρα, πάμε λίγο πλάι, κόπτουμε και από τα αριστερά. Άμα δεν έχουμε βαράκια, βεβαίως, η κίνηση μετράει. Το έχουμε πει αυτό, δεν χρειάζεται να έχετε τα βαράκια στο σπίτι. Ή μπορείτε να ακολουθήσετε, να παίρνετε συμβουλές για ασκήσεις και να τις κάνετε στο γυμναστήριο. Αυτό τι. Από κάπου ήρθε ένα βαράκι. Ωραία, όπως βλέπετε, είμαστε καλυμμένα γόνατα. Πάμε δύο ακόμα, παιδιά. Ένα, δύο. Τώρα μένουμε πίσω. Τι κάνουμε, χάρη. Τρικεφάλους. Εκτάσεις τρικεφάλους. Κοντά στο σώμα. Έκτασε εδώ για τρικεφάλους. Και πίσω. Εδώ στο Star Cafe θα σας παρουσιάσουμε. Ο αγώνας μέχρι που πρέπει να φτάνει, Γιάννα. Όπως βλέπεις, το τεντώνουμε, αλλά δεν... Ο αγώνας πρέπει να μην... Κρατάζεται. Ναι, γιατί υπάρχει πάρα πολύ... υπάρχει κίνδυνος τραυματισμός. Κίνδυνο, οπότε... Δεν το τεντώνουμε εντελώς, είναι εδώ. Τα γόνατα γιατί πρέπει να είναι λυγισμένα. Εξηγήσαμε και πριν και το ξαναείπαμε ότι είναι προφύλαξη για την αίσθημα. Δεν είπα εμείς. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία στο σώμα. Διάβλαση. Υπάρχει ισορροπία στο σώμα, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η θέση. Λυγισμένα γόνατα. Όπου είναι πάρα πολύ καλή άσκηση. Θα νιώθετε λίγο το χέρι σας να καίει. Αλλά είναι καλό αυτό. Δεν πρέπει να πονάει. Όταν καίει πάει να πει ότι έχουν κουραστεί εμείς. Ωραία, πάμε λίγο πιο πάνω. Τελευταία άσκηση για τρικεφάλους. Πάμε. Α, είναι τα διπλά. Όπως βλέπετε έχουμε πάλι... Έχουμε λυγισμένα πόδια. Όπως βλέπετε πάλι λυγισμένα γόνατα. Η λεκάνη μπροστά. Μπράβο, Κατερίνα. Και φορώντας μία τουαλέτα μπορείτε να κάνετε αυτή την άσκηση. Καλέ και χωρίς τουαλέτα μπορείτε να σκεφτείτε. Πάμε τέσσερα ακόμα και ένα στρες. Τρία. Δύο, ένα, μπράβο, ωραία. Αυτές ήταν οι ασκήσεις από εμάς σήμερα. Μην τις ξεχάσετε, αλλά τώρα, χάρη μου... Πρέπει να κάνουμε τις διατάσεις, απαραίτητες διατάσεις, να χαλαρώσουν οι μύες μας. Έτσι, ακριβώς. Οκ, πάμε λοιπόν τα χέρια μπροστά. Πάμε λίγο πλάτη, λυγίζουμε χέρια πάνω στα γόνατα και σπρώχνουμε. Εγώ θα γυρίσω στο πλάι, να δείτε την άσκηση στο καλύτερα. Όπως έχουμε... Υποσχεθεί εδώ στο Star Cafe θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, σε λίγο εξωτερικά γυρίσματα και να σας δείξουμε και ασκήσεις και πώς μπορείτε να δυναμώσετε εμείς για ειδικά μέρη του σώματος που θα κάνουμε για τένις, για μπάσκετ, τώρα όπως είμαστε συγκρινόμαστε. Και έτσι ψηλά θα κρατηθούμε εδώ δεξιά. Με στυλ όμως. Τα μάτια μου, καλημέρα! Και από δεν μου είπες καλημέρα σήμερα. Ήρθα στο μάτι σήμερα παραπονεμένος. Κουρασμένος στον έντονα. Πάμε λίγο εδώ. Λυγίζω. Μπορώ να... Σιγά παιδάκι μου, θα σας θα με τσακίσει. Λύγισε, λυγίζουμε και σπρώχνουμε. Τώρα σιγά σιγά τεντώνουμε. Έχει ελαστικότητα ο Ανδρέας. Θα έλεγα, γυμνάζεται πάρα πολλά χρόνια. Ο Χάρης. Ωχ, και πάμε λίγο τώρα. Αλλαγή. Τι έχω να τραβήξω εγώ. Σιγά σιγά, ε. Σπρώχνουμε, μην είστε λυγίζουμε. Είστε και ευαίσθητοι, μην κοιτάς τα μπράτσα. Σπρώχνουμε. Αχ, και λεβεστιτούλης είναι ο Χάρης. Εντώνουμε. Μα τι πίνεις. Εντάξει, αρκετά, μην στο χωσάμε. Πάμε λίγο στο πλέον, να δείξω το στήθος. Τι. Τι έγινε, παιδιά. Ο Αλέξανδρος πρωί-πρωί!
Σταμάτησε μου λέει, εσύ μην την κάνεις αυτή την άσκηση που σε παίρνει. Δεν σχολιάζω. Πάμε λέει. Πάλι με πλέση, πλάτη, ψηλά, ψηλά, ψηλά και μια ίσκυνα στο κέντρο. Και αυτά από εμάς, αλλά στη συνέχεια, τι έχουμε Κατερίνα μου. Καλή πήγα μια βόλτα στην πλάκα, δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έγινε στην πλάκα, την περιοχή. Και έρθει η κάμερα του Star Cafe, εγώ φταίω μετά. Δέστε τι συνέβη. Star Cafe. This place that we are now, how we call it? This place? Yes. I don't know. What we should do? I can read it. Placa. Placa, yeah. Say, placa, yeah, placa. Imaste. Imaste in the placa. Imaste in placa. Imaste in the placa. What about muzakas, souvlakos? Maybe, I don't know. Maybe. Gyros? Maybe, I don't know. What else? What do you like to eat in Greece? Greek salad. Greek salad? Yeah. And water, and that's okay. That's okay. That's okay. Thank you. Με σαλάτα και νεράκι τη βγάζουμε. Έτσι απλά. Δεν θέλουμε ούτε μουζάκα ούτε σουβλάκι. Είναι ακριβά αυτά. No, no, me. What? Like that? How's the food here? Incredible, delicious, wonderful, nostimo. Nostimo το φαγητό εδώ. Θα μου δώσει μια βουκιά. Μια βουκιά. Λοιπόν, από δανεικό σάντουιτς τρώω, ακούτε στο Star. Τι βλέπετε εκεί? Μια φωλίτσα με πουλάκια. Πού είναι η φωλίτσα με τα πουλάκια? Πολύ τρυφερό το βλέπω, τα χελιδονάκια. Εσείς έχετε τη δική σας χελιδόνα. Βέβαια. Πόσα χρόνια έχετε την ίδια χελιδόνα? Δώσε μου αυτό που κρατάς. Να το δω. Δώσε Σταύρο μου, δώσε. Σταύρο, δώσε μου το αυτό που κρατάς. Μην τρέπεσαι. Μένετε εδώ κοντά. Είναι δουλειά μας εδώ. Μάλιστα. Είναι υπέροχη περιοχή. Είναι καταπληκτική περιοχή μετά το 1981. Που άρχισε να αναβαθμίζεται και να διαμορφώνεται. Πεζοδρομήθηκε και έγιναν όλα όσα έγιναν. Φύγαν τα κακόφημα. Μήπως σας ενοχλούν λίγο ιδιαίτερα, έτσι σας ενοχλεί η προσέλευση των ξένων που έχει λίγη φασαρία? Κάθε άλλο μας ευχαριστεί. Σε έψαχνα πολύ ώρα. Με ψαχνές, με βρήκες, εντάξει, ωραία. Ηρέμησα τώρα, ηρέμησα. Είσαι πολύ άγρια με τη μηχανή, μ' αρέσει. Πάνε, άστα να πάνε. Δεν έχουμε να δηλώσουμε τίποτα. Σας βλέπουμε κάθε μέρα να πούμε και σας θαυμάζουμε. Μη μου πείτε, τι σας αρέσει περισσότερο από την εκπομπή? Μ' αρέσει η εκπομπή, η οποία είναι απλή και όμορφη. Στη συνεννόηση θα πάμε καλά με τους ξένους? Καλούτσικα. Με τις ξένες? Καλύτερα. Πέστε μου για τα μαντρόσκυλα. Τα μαντρόσκυλα να πάρετε και όχι τα σκυλάκια. Δείξτε μου μερικά μαντρόσκυλα, μη μου πάτε μέσα. Όλοι, πρώτος εγώ. Και δεύτερον, όλοι μας. Τι προτείνετε να κάνουμε για όλους μας? Για πρόσκυλα, όχι απλώς πρόσκυλα. Λοιπόν, πρέπει να προβληματιστούμε με αυτό που είπε ο κύριος. Αποσύρωμαι να σκεφτώ λιγάκι. Why you did it? What am I to say? Everything, όλα μαζί είναι under control. Λες τώρα. Τι μαγειρέψατε, σας βλέπω με ποδιά. Τα σουβλάκια έχω. Τα σουβλάκια έχετε. Πάμε να δούμε τα σουβλάκια τώρα που καθόμαστε εδώ στην άκρη. Ελάτε τα σουβλάκια. Να δω εγώ την νοικοκυρά. Ό,τι θέλεις παίρνεις. Απαλά, ίσια το μαχαίρι σου. Α, έτσι. Ναι, κοπέλα μου. Δεν είναι καλή στο μαγείρεμα.
πίνω και ξαναντίνω. Καλή κατάλα που αγάπη που ζητάς. Μόνο μαζί με πόνο θα με αφήνει κάθε βράδυ συντραφιά. Πάλι στη σκέψη στη τριλή μητρή γυνάστρα της αγγής συνυχτισμένων. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πόδιρα, τα βράδια της που με κατάτει σαν παιδί δυστυχισμένο. Τι να πούμε σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους Έλληνες που μας βλέπουν. Εγώ να σας πω ότι η ελληνική Γκίνα έχει ευχή του Θεού, γιατί βρήκαμε ό,τι θέλαμε εδώ και πάντως πολύ ωραία περνάμε, με δυσκολίες, αλλά πολύ ωραία. Και να ζήσετε, να έχετε ευτυχία σας, υγεία σας και να ζήσει ο Star Cafe. Star Cafe. Μία βόλτα είπα να πάω, κατάλαβες, από πίσω έκανε. Ένα. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Πάντως είναι καταπληκτικό το να βγαίνεις και να μιλάς με κόσμο. Mm-hmm. Το λατρεύω αυτό. Και ακόμη καλύτερο είναι αυτό που σου δίνει ο κόσμος. Ξέρεις, αισθάνεσαι όμως, την, ο κόσμος είναι λίγο τρομαγμένος με όλη αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Διότι πολλά τα κανάλια, πολλές οι ανάγκες των εκπομπών και των ειδήσεων, πλέον βλέπουν κάμερα και ψάχνουν οι γονείς, αλλάζουν πεζοδρόμιο. Μα δεν νομίζω, τους αρέσει. Ναι, ορισμένοι το έχουν αναγκάσει σε επάγγελμα. Ας πούμε, μπαίνουν στο ρόλο, το ζουν εκείνη τη στιγμή. Ειδικά αν έχει το ρόλο του αυτό τη μάρτυρα. Καλό, βέβαια. Έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο. Περιγραφές, ηχητικά εφέ, ακούστηκε μπουμ και μετά νάτα. Αυτά. Καλό, πάρα πολύ καλό. Εγώ μιλάω για μπουμ και εσύ τσιγαρίζεις τώρα. Και εσύ είσαι ένας αυτό τη μάρτυρα. Είμαι αυτό τη μάρτυρα του εγκλήματος που θα επιτελεστεί σήμερα και ονομάζεται πιάτο τη ημέρα του Star Cafe και του Κυριάκου. Ακριβώς. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Το μενού τη ημέρα σήμερα έχει γαλοπούλα με διάφορα αρωματικά, με σάλτσα από γιαούρτι, γέμιση, αποτελεί γέμιση σε αραβική πίτα. Είναι έτσι ένα πολύ νόστιμο πιάτο που μπορώ να σου πω ότι τρώγεται και κρύο. Υπάρχει μυστικό στην όλη ιστορία, διότι αν μαγειρέψετε την γαλοπούλα πριν αρχίσετε να τις ανακατώνετε τα αρωματικά της, την κρατάτε στο ψυγείο και σε κάθε ανάγκη τη ζεσταίνετε η σάλτσα, γέμισμα και σερβίρισμα. Λοιπόν, κολιάντερ. Κολιάντερ. Κόλιανδρος κατά το ελληνικότερο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κάτι άλλο μπορείτε στο Άστο καλύτερα. Αρχίζω να ντρέπομαι ήδη που το σκέφτηκα. Ξεκινάμε με την γαλοπούλα, την ψιλοκόβουμε, την τσιγαρίζουμε και μάλιστα αν θέλετε να κερδίσετε χρόνο, τη βάζετε όπως είναι ψιλοκομμένα τα κομματάκια και βράζουν μαζί με 1,5-2 ποτήρια ζωμό από κοτόπουλο. Μπορείτε όμως αν θέλετε να βάλετε και ζωμό λαχανικών μέσα για να βγει έτσι πιο ελαφρύ το άρωμά της. Σαν υγρό για το βράδυ. Επειδή μας παρακολουθεί η Ζωζό που είναι αυτή τη στιγμή στο καμαρίνι μέσα και ετοιμάζεται. Και μαγειρεύει και καταπληκτικά. Η βασίλισσα της νύχτας, αυτό ήθελα να πω, ότι μαγειρεύει καταπληκτικά. Πριν από χρόνια είχα κάνει μια συνέντευξη στην κυρία Ζαμπουτζάκη και μέσα στα προσόντα έτσι που με χαρά μου έβγαλε, μου είπε: Ξέρεις, μαγειρεύω, δεν είμαι μόνο στο σόου. Ναι, γιατί έχουμε συνηθίσει τις ωραίες γυναίκες να μην τις φανταζόμαστε σε ένα χώρο όπως την κουζίνα και ιδιαίτερα μια γυναίκα σαν την Ζωζό Ζαμπουτζάκη. Λοιπόν, κάτι το ανεπανάληπτο. Μιλώντας για την φοβερή βασίλισσα της νύχτας και όχι μόνο, λέμε ότι την γαλοπούλα ήδη την έχουμε ετοιμάσει για να κερδίσουμε αυτό λίγο χρόνο. Έτσι. Το κακό του. Φοβερές τεχνικές, βρε Κυριάκο. Το κρεμμυδάκι είναι έτοιμο και αρχίζουμε να ρίχνουμε τα φοβερά αρωματικά μέσα. Ξεκινάμε με κίμινο, ένα κουταλάκι του γλυκού κίμινο. Το κολιάντερ εγώ θα το ρίξω. Ρίξε το κολιάντερ. Πόσο ένα κουταλάκι, να ρίξω. Ένα κουταλάκι του γλυκού κόλιανδρο. Εντάξει. Ναι. Πολύ. Εντάξει, φτάνει. Ρίχνουμε τζίντζερ τριμμένο, πάλι ένα κουταλάκι. Ελπίζω προλαβαίνετε, τα σημειώνετε όλα αυτά που σας λέμε, έτσι. Το τζίντζερ το τριμμένο. Ρίχνουμε, πώς το είπαμε το χθεσινό, τουρμέρικ. Ένα κουταλάκι του γλυκού τουρμέρικ. Δεν κάνω πλάκα, η αλλεργία είναι, με πιάνει κάθε πρωί. Έχετε αρνηθείς εδώ, γύρω δεν σε παρακαλώ. Τι θα λεμπόρει ένα αυτή να θες να φταίνεις και να μπορεί. Και όπως είναι ήδη όλα τα αρωματικά ανακατωμένα, ξαναρίχνουμε πάλι μέσα την γαλοπούλα. Πω, μου αρέσει πάρα πολύ γαλοπούλα. Σ' αρέσει.
Ακόμα δεν και σε αλαντικό και σε... θερμίδες και είναι ναι. καταπληκτική στη γεύση. Εσείς θα το κάνετε λιγάκι διαφορετικά στο σπίτι, το τονίζουμε αυτό. Πρώτα βράζουμε τη γαλοπούλα στο ζωμό, την αφαιρούμε, ρίχνουμε μέσα τα αρωματικά με το τσιγαρισμένο κρεμμύδι και ξανά όλα μαζί για να πάρουν ένα τελευταίο βράσιμο. Εδώ σε εμάς είναι ήδη βρασμένα, οπότε την αποσύρουμε από τη φωτιά. Είναι ένα πολύ ωραίο κίτρινο χρώμα. Ένα πολύ... Είναι ξέρεις το χρώμα που δίνει το τουρμέρικ. Και χωρίς να καίει πλέον, αρχίζουμε να ρίχνουμε μέσα το γιαούρτι. Δύο κούπες του τσαγιού γιαούρτι ή ένα κεσεδάκι. Εγώ σήμερα προτιμώ το γιαούρτι το στραγγιστό, που είναι έτσι παχύς το άρωμα και στη γεύση του. Μπορείτε όμως να βάλετε και light γιαούρτι. Για πιο light αποτέλεσμα. Light. Βέβαια. Έχουμε πρόβλημα τώρα με τα κιλά μας. Τέλος πάντων, κάποιος κόσμος έχει και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα το έχει πολύ. Κατερίνα, θα μου ρίξεις λίγο μαϊντανό. Μαϊντανό, να το διακρίνω πρώτα. Αυτό πρέπει να είναι ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ και χρόνια μαϊντανός. Εδώ και χρόνια το ίδιο πράγμα φυτρώνει ως μαϊντανός. Τι περίεργα πράγματα που κάνει η φύση, ρε παιδί. Είδες η φύση. Κι άλλο, κι άλλο, ναι. Ο μαϊντανός είναι νόσιμος. Βοηθάει, ξέρεις και στο χρόνο. Είπαμε ότι προτιμούμε τον ξέρω το μαϊντανό. Why? Γιατί δεν έχουμε πάντα στο ψυγείο μας εύκολο τον φρέσκο μαϊντανό. Ενώ ο ξηρός διατηρείται αρκετά καιρό. Λοιπόν, να το ρίξω όλο. Όχι, να μην το ρίξω όλο, το παρακάνουμε. Λοιπόν, βλέπεις χρώμα, καταπληκτικό. Πάει με τα χρώματα έτσι της άνοιξης του καλοκαιριού, με το φουστάνι. Αχ, πάει με το φουστάνι. Πάει με το φουστάνι σου, ούτε να το ξέρω. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, κυρίες και κύριοι, ένα κοντινό στο φουστάνι. Δεν μου κάνεις κοντινό στο φουστάνι με το χρώμα του πιάτου της ημέρας. Να το, είδατε. Καλά, φοβερό. Δεν ούτε λίγα στείλει το φόρεμα, παιδί. Στο τέλος θα το ανέβρω το Κυριάκο. Θα στείλουμε μια πίτα δώρο. Λοιπόν, τις πίτες τις βρίσκουμε εύκολα στο σούπερ μάρκετ της Αραβικής. Υπάρχουν σε δύο μεγέθη, τα μεγάλα. Το μεγάλο μέγεθος που πήρα εγώ και το κόβουμε στη μέση για το γέμισμα, αλλά και οι μικρές οι ατομικές. Αρχίζουμε λοιπόν να γεμίζουμε. Κατερίνα, θα βοηθήσεις. Πάρε και βεβαίως, το... βεβαίως. Σκοπός της ζωής μας να σας εξυπηρετούμε, κύριε Κυριάκο. Αυτές οι αυρώτες καταπληκτικές, ζηλεύω. Ζηλεύω, δεν είναι τυπικότητες. Όχι, δεν το συζητώ αυτό. Α, τι καλά. Θες να πας στο μεγάλο κουτάλι, αν σε βοηθάει. Δεν πειράζει. Καλύτερα. Το κάνω πιο ντελικάτο. Αυτές τις πίτες, έτσι όπως τις παίρνουμε, ναι. χρειάζεται να τις ψήσουμε κιόλας. Όχι, όχι, αυτό είναι το ωραίο και μάλιστα διατηρούνται φρεσκότατες, τραγανές όπως τις βλέπεις και στο ψυγείο για 20 μέρες. Mm-hmm. Είναι αρκετό το διάστημα. Λοιπόν, είναι έτοιμες για φαγητό. Είναι έτοιμες για φαγητό. Okay. Όπου συμπληρώνουμε πάνω λίγη πάμπρικα, που η πάμπρικα δεν καίει, απλά δίνει χρώμα και άρωμα. Και, για δεκόρ είναι τα αγκουράκια και τα ντοματάκια. Ναι, και ωραία. Πέραν αυτού, επειδή βγαίνει έτσι ένα spicy, όπως είπαμε, μέσα από τα διάφορα αρωματικά, βοηθάει και στη γεύση, να μην καίμε τη γλώσσα. Αν και δεν είναι πολύ καυτερό. Και βάζω και ντοματάκια, τα cherry tomatoes, τα βυσσινό ντοματάκια. Κρασάκι πάει με αυτό. Βεβαίως και πάει κρασάκι. Τι κρασάκι. Λευκό κρασί. Λευκό κρασί. Είναι η καλύτερη λύση και μάλιστα είναι και καλά έτσι παγωμένο το κρασί, για να δέσει ακόμη καλύτερα γευστικά. Χάρη, Χάρη φύγε, Χάρη μας βλέπουν, η κάμερα είναι ακόμη μπροστά. Παιδιά, να φανταστείτε, ο Χάρης. Ο Χάρης είναι που ξέρατε. Ο γυμναστής μας. Απίστευτο. Τροπή, Χάρη, τι θα πει ο κόσμος. Επέλασε στην κουζίνα. Έλα εδώ, παιδάκι μου. Κυριάκο, μου σε ευχαριστούμε. Να σε καλά. Δεν ξέρεις τι κάνεις. Για κάνε άλλη μια προσπάθεια να δω. Διαφημιστικά μηνύματα. Star Cafe. Μπορεί να βλέπετε προς στιγμήν ότι είναι λίγο νεκρό και άτονο το πλατό αυτή τη στιγμή συγκεκριμένη. Είναι γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε συγκεκριμένη ατμόσφαιρα, γιατί σε λίγο, πολύ λίγο, η Ζωζό Σαμπουτζάκη θα είναι κοντά μας. Η βασίλισσα της νύχτας που όχι μόνο θα γεμίσει αυτό, όλοι μας με χαιρετάνε, θα γεμίσει αυτό το πλατό του Star Cafe, αλλά θα γεμίσει και τα πρόσωπά μας και τη διάθεσή μας και όλα θα τα αλλάξει, διότι
χορεύει, θα χορέψει, θα μας πει τόσα πράγματα για τη ζωή της. Έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα, έχει κάνει τα πάντα και νιώθει τόσο γεμάτη και τόσο πλήρης που αυτό θα σας το μεταδώσει με το τεράστιο χαμόγελο και το αστήρευτο και το πηγαίο ταλέντο και τον αυθορμητισμό. Σε λίγο λοιπόν κοντά μας η Βασίλισσα της Νύχτας θα γιορτάσει εδώ. Εδώ επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά της, στην παρέα του Star Cafe και ξέρει πόσο πολύ την αγαπάμε. Τώρα να περάσουμε σε ένα βίντεο όπου η Μαρία Παναγοπούλου θα μας ξεναγήσει και θα σας ξεναγήσει σε ένα διαφορετικό μουσείο, στο Παιδικό Μουσείο. Παρακολουθήστε το σε λίγο εδώ η συνέχεια. Στα καφέ! Καλημέρα Κατερίνα, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Θα αναρωτιέστε τι κάνω εγώ εδώ, με αυτή την κάσκα, με αυτό το σωλήνα, με όλα αυτά που φοράω πάνω. Όχι, δεν είμαι στα έργα του μετρό, είμαι στο μοναδικό ελληνικό μουσείο που γιορτάζει αυτή τη μέρα, στο Παιδικό Μουσείο. Είμαστε πού παιδιά, τι φτιάχνουμε εδώ? Φτιάχνουμε το μετρό, έτσι. Πώς πάνε οι δουλειές, θα προλάβουμε, λέτε να το τελειώσουμε γέρος. Θέλει να βάλει τα δυνατά σας, ε. Τι πρέπει να τρενώσουμε, το λες. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω τώρα εδώ. Να ετοιμάσετε όσο πιο γρήγορα γίνεται τις γραμμές του μετρό, γιατί όλοι το έχουμε ανάγκη το μετρό. Και θα πάω να γνωρίσω μαζί με τους φίλους τηλεθεατές και το υπόλοιπο παιδικό μουσείο για να δείτε ότι δεν υπάρχει μόνο το μετρό εδώ. Υπάρχουν χιλιάδες πράγματα να κάνουν τα παιδιά σας, από το να μάθουν να φτιάχνουν σιδηροδρομικές γραμμές μέχρι να γνωρίσουν το σύμπαν, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα τόσα πολλά και ενδιαφέροντα. Πρέπει να βγάλω την κάστα και να σπέψω αμέσως. Μπορούν να έρθουν παιδιά όλων των ηλικιών, αλλά κυρίως απευθυνόμαστε στα παιδιά έως και 12 χρονών. Από την πολύ μικρή ηλικία έως και 12 χρονών. Ναι, από την πολύ μικρή ηλικία. Τα προγράμματα του μουσείου συνδυάζονται με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ακολουθούν τα παιδιά στο σχολείο. Υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα όπου συνδέουμε τα εκθέματα του Παιδικού Μουσείου με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου. Ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα, σε ένα έκθεμα πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, τα παιδιά μπορούν να μάθουν για τη βαρύτητα μελετώντας τη ζωή των αστροναυτών, ενώ υπάρχει στο βιβλίο της 5ης Δημοτικού αντίστοιχο κεφάλαιο, τα παιδιά μελετούν τη βαρύτητα. Τι ρωτάνε συνήθως, έχουμε απορίες, απλώς κοιτάνε, συμμετέχουν? Και απορίες έχουν και ρωτούν και συμμετέχουν και ο ενθουσιασμός τους είναι πάρα πολύ μεγάλος όταν έρχονται στον χώρο του μουσείου. Βέβαια, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε την ενεργητική μάθηση χρησιμοποιώντας μεθόδους ανοιχτών ερωτήσεων που έχουν στόχο να ενεργοποιήσουν τη δημιουργική σκέψη, τη φαντασία των παιδιών. Συνήθως, κυρία Πετροπούλου, όταν ακούμε μουσείο, μας έρχεται στο μυαλό ένας χώρος όπου πηγαίνουμε, θαυμάζουμε κάποια εκθέματα, παίρνουμε κάποιες πληροφορίες και φεύγουμε. Είδα ότι στο Παιδικό Μουσείο αυτό δεν ισχύει. Τι ακριβώς γίνεται εδώ? Όπως σας είπε και η Ελένα πιο πριν, αυτό που προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε είναι η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών μας στα εκθέματα. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, τα εκθέματα που μπορούν να δουν είναι το Γεια σου Πυθαγόρα, όπου τα παιδιά χρησιμοποιώντας τις συλλογές του εκθέματος μπορούν να γνωρίσουν τα γεωμετρικά σχήματα και έτσι να διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από τις γεωμετρικές έννοιες. Το έκθεμα με τις φυσαρίδες, όπου τα παιδιά παίζουν, πειραματίζονται με το νερό και μπορούν να δημιουργήσουν φυσαρίδες, αλλά και να έρθουν και σε μια πρώτη επαφή με τον κόσμο της επιστήμης. Η Σοφίτα, που τα παιδιά εκεί μπορούν να παρατηρήσουν παλιά αντικείμενα και από αυτά να αντλήσουν στοιχεία για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων τα παλιότερα χρόνια. Το ηλιακό σύστημα, όπου και εκεί μπορούν να γνωρίσουν, να παρατηρήσουν και να γνωρίσουν τους πλανήτες.
πλανήτες και έτσι να καταλάβουν ότι είναι ένα κομμάτι του ηλιακού συστήματος. Το μετρό, όπου τα παιδιά παίρνουν ρόλους και βιώνουν τις λειτουργίες που συμβαίνουν σε νέο τάξιο. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, όπου και εκεί εξοικειώνονται με τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το εργοστάσιο, τα παιδιά και πάλι γίνονται εργάτες, φοράνε τα ρούχα ενός εργάτη, αναλαμβάνουν κάποιο πόστο και έτσι βλέπουν τη διαδικασία της υποποίησης ενός μικρό μου αρκουδάκι, αν το θέλεις κι εσύ, ας μιλήσουμε μαζί. Γιατί το αποκαλούμε παιδικό μουσείο? Να σας πω ότι αυτή είναι μια από τις πιο συχνές απορίες που έχουν και οι επισκέπτες του παιδικού μουσείου. Το μουσείο είναι ένας οργανισμός ανοιχτός στο κοινό που συλλέγει, συντηρεί, εκπαιδεύει, ψυχαγωγεί και αυτές τις βασικές λειτουργίες επιτελεί και το παιδικό μουσείο. Με άλλα λόγια, είναι ένας χώρος που έχει συλλογές, όπως έχουν όλα τα άλλα μουσεία. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι συλλογές που εκθέτει δεν βρίσκονται μέσα στις προθήκες. Και αυτή είναι όλη η λογική ενός παιδικού μουσείου, ότι καταργούμε τις προθήκες, βγαίνουν τα αντικείμενα έξω, έτσι γίνονται πιο προσιτά στο κοινό και έτσι δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και σε όσους έρχονται να εξασκήσουν αισθήσεις που δεν μπορούν σε άλλα μουσεία. Ποιος ακριβώς είναι ο στόχος σας όταν ένα παιδί έρχεται εδώ με τον μπαμπά του ή τη μαμά του? Από πολύ παλιά θα σας πω, το 1988, 10 χρόνια τώρα, είχαμε ξεκινήσει με την ιδέα των οικογενειακών προγραμμάτων. Θέλαμε δηλαδή να βοηθήσουμε την οικογένεια να μάθει και να παίξει μαζί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σε ένα μουσείο. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που λέγεται «Κοιμάμαι στο μουσείο». Τι γίνεται, έρχονται τα παιδιά που κοιμούνται εδώ? Είναι ένας τύπος εκπαιδευτικού προγράμματος του παιδικού μουσείου, όπου προτείνουμε στα σχολεία ή και στα μεμονωμένα παιδιά με τις οικογένειές τους να περάσουν ένα βράδυ μέσα στο παιδικό μουσείο. Πού ακριβώς βρίσκεται το παιδικό μουσείο? Στην καρδιά της Αθήνας. Βρίσκεται μέσα στην Πλάκα, στην Οδό Κυριακινέων. Στεγάζεται σε ένα πολύ όμορφο νεοκλασικό κτίριο. Κοντεύει τα 100 χρόνια τώρα. Το 2000 γίνεται 100 ετών. Είναι ένα μουσείο, ένας χώρος που ανοίχθηκε με την συνδρομή, την γενναία υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Εσένα τι σου άρεσε περισσότερο στο παιδί? Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ οι πλανήτες, το μετρό και οι φουσκάλες. Γιατί με εντυπωσίασαν πάρα πολύ για αυτά που κάναμε και πώς ήταν ο ήλιος και άλλα πολλά. Εμένα μου άρεσε πολύ το κομπιούτερ και οι μπουλμπουλήθρες. Γιατί ήταν ωραίες οι μπουλμπουλήθρες και τις ανεβοκαταβάζαμε πάνω και κάτω. Μ' άρεσαν τα κομπιούτερ και τα άλλα πράγματα. Δηλαδή, μ' άρεσαν όλα τα πράγματα και με εντυπωσίασαν και πολύ. Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπεις, δεν κρατιούνται. Μετά το παιδικό μουσείο θέλουν να χαρούν και την άνοιξη. Καλημέρα! Star Cafe. Η Ζωζό με τα τελείωτα πόδια, με την εκρηκτική σκηνική παρουσία, με τη θηλυκότητα που της κορπούσε αδειάζοντας ένα μπουκαλάκι μαγκρίφ στον ποδόγυρό της. Η δική μας Ζωζό, η Ζωζάρα μας, θα είναι σε λίγο κοντά μας. Ζωζό Σαμπουτζάκη, η βασίλισσα της νύχτας εδώ στο Star Cafe, θέλει να γιορτάσει μαζί μας και μαζί σας τα γενέθλιά της σήμερα. Μείνετε κοντά μας, σε λίγο θα είναι εδώ. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι ακριβώς μπορεί να κάνει αυτή η γυναίκα όπου κι αν βρεθεί. Να γίνει το επίκεντρο και να τραβήξει τα βλέμματα όλων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ειδικά τα ανδρικά θα έλεγα, αλλά και τα γυναίκια. Αλλά επειδή εμείς οι γυναίκες είμαστε λίγο περίεργες και το ξέρετε καλύτερα από μένα, θα μιλήσουμε περισσότερο για τους άνδρες σήμερα. Η Αλής όμως, η Αλής, τι άλλο, από μόδα. Μόδα, Αλής. Καλημέρα, τι θα δείξουμε σήμερα? Σήμερα θα δούμε νεανικό ντύσιμο με ρούχα casual και jeans από τα γνωστά καταστήματα Λαμπρόπουλου σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στην Αθήνα, στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Casual ρούχα, πάμε να δούμε.
διαμορφωμένους χορούς στην Αθήνα, στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη, τα καταστήματα Λαμπρόπουλος παρουσιάζουν νεανική μόδα. Μόδα casual. Στο νεανικό ντύσιμο έχουμε για τις γυναίκες εταιρείες όπως το EMOA, Stefanel, Max, Naf Naf, Sarah Lawrence και Lacoste. Αυτά για τις νεαρές κοπέλες μαζί με την εταιρεία Trussardi, γυναίκες που θέλουν να γοητεύσουν. Η δυναμική εμφάνιση της Στόνιας είναι ρούχα και καπέλο Trussardi, παπούτσια Cider, τσάντα θύρος και γυαλιά Rossi. Και για τον Ανδρέα, έχουμε εταιρείες όπως Hanes, Diesel, Chevignon, Lee Cooper, Lois και Levi's. Αυτή η μόδα για να νιώθουν άνετα. Και κοντά μας ο Γιώργος. Με ρούχα Hanes, παντελόνι, μπλουζάκι και μπουφάν Hanes και παπούτσια Skechers. Να σας δώσω τις διευθύνσεις των καταστημάτων στην Αθήνα Αιώλου 99, στον Πειραιά Ιερών Πολυτεχνείου 35 και στη Θεσσαλονίκη Τσιμισκή 18. Άνετη και ανακαινισμένη χώρη, μην ξεχάσουμε να πούμε ότι οι επιδιορθώσεις γίνονται όταν χρειάζονται στα καινούρια σας ρούχα που αγοράζετε από τα καταστήματα Λαμπρόπουλος. Και επίσης να αναφερθούμε στις ευκολίες πληρωμής για τους κατόχους πιστωτικών καρτών με το πρόγραμμα άτοκων δόσεων. Και γυναικεία μόδα, casual, νεανική, με την Μαρία που μας δείχνει ρούχα του EMOA, τσάντα Samsonite, η καταπληκτική συλλογή για το ταξίδι από την Samsonite στα καταστήματα Λαμπρόπουλος, παπούτσια Lacoste, μπιζού Stefanel, γυαλιά Sunray και όπως είπαμε ρούχα Toi et Moi. Και μην ξεχάσουμε στο Λαμπρόπουλο της Αθήνας, στον 7ο όροφο, το μπαρ όπου μπορείτε να θαυμάσετε την θέα από όλη την Αθήνα και με την ησυχία σας να ταξιδέψετε σε όλους τους ορόφους για να βρείτε το ντύσιμό σας για όλη την οικογένεια για φέτος, την άνοιξη και το καλοκαίρι. Ο Γιώργος με ρούχα και καπέλο Diesel και παπούτσια που είδαμε Levi's. Μπουφάν Diesel με το όμορφο σήμα και καπελάκι Diesel. Και όλα αυτά για την νεανική μόδα, για το νεανικό ντύσιμο με ρούχα casual και jeans από τα καταστήματα Λαμπρόπουλος. Η Τζοάννα με ρούχα Sarah Lawrence. Sarah Lawrence λοιπόν, μια πολύ δυναμική εταιρεία στο χώρο της ελληνικής μόδας. Παπούτσια Lumberjack. Είπαμε παντελόνι και μπουζάκι Sarah Lawrence. Καπελάκι Mad Hat, γυαλιά Rossi και τσάντα L. Και η Εύη με μια εμφάνιση Lacoste, η γνωστή εταιρεία στο χώρο του τένις, η Lacoste. Επίσης καπέλο Lacoste, παπούτσια επίσης Lacoste, η τσάντα είναι θύρος, γυαλιά Sunray και μπιζού Φολιφολίε. Το hairstyling των μοντέλων επιμελήθηκαν όπως καθημερινά τα γνωστά κομμωτήρια Τέλης Κίκερης. Και ο Ανδρέας μας με ρούχα Lee Cooper It's
τσαντάκι μπανάνα Samsonite. Επαναλαμβάνω ότι η Samsonite έχει μια τεράστια σειρά τώρα και πάρα πολλά χρόνια στις τσάντες και στις βαλίτσες για το ταξίδι. Αποκτήστε λοιπόν μια τσάντα ή ένα τσαντάκι Samsonite στα καταστήματα Λανδόπουλος. Και τα παπούτσια είναι Skechers. Η Δανάη με το κατάλληλο ρούχο, με το χρώμα, το ίδιο χρώμα με τα μάτια της, το τσουχκουάζ. Τα ρούχα είναι ναφ-ναφ. Η Αλία Ρώση, ασορτή έτσι στο τσουχκουάζ. Πολύ ωραίο styling από τα καταστήματα Λανδόπουλος. Τσάντα Ευσταθόπουλος. Παπούτσια Cider. Και Bijou, Nadina. Βλέπουμε λοιπόν ένα μικρό μέρος της κολεξιόν των νεανικό ντύσιμο με ρούχα casual και jeans από τα καταστήματα Λαμβρόπουλος. Λαμβρόπουλος στην Αθήνα, Αιώλου 99 και Λυκούργου, στον Πειραιά Ιρών Πολυτεχνείου 35 και στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Τσιμισκή 18, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο Γιώργος Κυριακού με ένα σύνολο και το σάκο από τη Σοβινιόν. Σάκος λοιπόν και εμφάνιση Σοβινιόν και παπούτσια Skechers. Άνετη και ανακαινισμένη χώρη στην Αθήνα, στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη από το Λαμβρόπουλο. Η Άννα με ρούχα και τσάντα Στεφανέλ, παπούτσια Πετρίδης. Bijou Folie Folie και γυαλιά Ναφ-Ναφ. Και όλα αυτά από τα καταστήματα Λαμβρόπουλος για τη μόδα casual και για το νεανικό ντύσιμο. Και ο Γιώργος Σιμεωνίδης με ρούχα και αξεσουάρ Levi's. Levi's λοιπόν, μας δείχνει ο Γιώργος Σιμεωνίδης για τα καταστήματα Λαμβρόπουλος. Επιδιορθώσεις που μπορεί να χρειάζονται στα καινούργια σας ρούχα, στα ρούχα που αγοράζετε στα καταστήματα Λαμβρόπουλος, γίνονται επί τόπου και σας τα παραδίνουμε απευθείας και στο σπίτι σας. Και η Τόνια με το τελευταίο κομμάτι, με μια εμφάνιση Μεξ. Η τσάντα είναι Ευσταθόπουλος, Bijou Nadina, η Αλία Sunray και παπούτσια Μοσκούτης. Η Τόνια μας δείχνει το τελευταίο κομμάτι από την συλλογή νεανικό ρούχο, νεανικό ντύσιμο, casual jeans από τα καταστήματα Λαμβρόπουλος. Αυτό είναι το φινάλι μας. Είδαμε νεανικό ντύσιμο από τα καταστήματα Λαμβρόπουλος στην Αθήνα, στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Ωραία! Πολύ! Πάρα πολύ ωραία ρούχα. Επίσης τα ωραία ρούχα πρέπει να συνδυάζονται και με ιδιαίτερες δημιουργίες, κουρέματα και εντυπωσιακά χρώματα και στα μαλλιά. Ακριβώς, όπως πρέπει να είμαστε τολμηρές, να κάνουμε αλλαγές. Κάτι τέτοιο μας προτείνει με το δικό της τρόπο η L'Oréal, που και φέτος διοργάνωσε τον θεσμό που έχει καθιερωθεί πλέον, Color Trophy. Color Trophy.
πήραν μέρος πολύ πιο κοντά, αξιόλογοι νέοι δημιουργοί και έκαναν γνωστές και εξέθεσαν έτσι τις δημιουργίες τους. Στα μάτια μου σε λατρεύω, αγόρι μου. Μπορεί να δώσουμε αύξηση. Μόνο τώρα. Από το πρωί ως το βράδυ στα μάτια, δηλαδή και όταν κοιμάμαι, τέλος πάντων. Να δούμε το βίντεο. Α, ήμουν κι εγώ εκεί τώρα. Ό,τι δείτε, μην τρομάξετε. Ναι, ήμουν ανυφάλια τον γύρω. Το βίντεο. Το ένα ή το δύο είναι. Ποιο να πατήσω. Το δύο. Πατάμε το βίντεο 2. Τον φετινό διαγωνισμό Color Trophy διοργάνωσε για τέταρτη συνεχή χρονιά η γνωστή εταιρεία L'Oréal. Στο φετινό διαγωνισμό, που είχε τον τίτλο «Ο πυρετός των χρωματικών αντιθέσεων», έλαβαν μέρος 150 κομμωτές από την Ελλάδα και την Κύπρο. Μεγάλος νικητής του τέταρτου Color Trophy αναδείχθηκε φυσικά η μοναδικότητα των χρωματικών αντιθέσεων. Μεταξύ αυτών που παρευρέθησαν και βοήθησαν στην απονομή βραβείων ήταν ο γνωστός μακιγέρα Χιλέας Χαρίτος, ο σχεδιαστής Μάκης Τσέλιος και η δική μας Κατερίνα Λάσπα. Μια γυναίκα που κάθε πρωί μας συντροφεύει, μας κάνει παρέα, πίνει ένα καφεδάκι μαζί μας και που αλλού, στο Star. Ένα Star καφέ λοιπόν και η κυρία Κατερίνα Λάσπα. Καταρχήν. Έχω κουμπλάρι τώρα. Εγώ δίπλα μου μιας τόσο μεγάλη παρουσιάση, αλλά είναι γενικό ένα κάτι. Για δείξτε μου κανένα κόλπο. Λοιπόν. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, η τηλεόραση είναι κάτι καινούργιο για εσάς, αλλά σίγουρα η εμφάνιση είναι κάτι αρκετά παλιό. Πώς θεωρείτε ότι μια γυναίκα πρέπει να κυκλοφορεί, όχι μόνο στο γυαλί, αλλά και στον δρόμο? Ποια είναι η άποψή σας γενικότερα για τις γυναίκες που κυκλοφορούν στην Ελλάδα? Έχω την αίσθηση ότι η ομορφιά μπορεί να φεύγει. Αυτό που πάντα μένει και έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η γοητεία. Τι εκπέμπει μια γυναίκα. Οπότε αν διατηρεί τη θηλυκότητα και την άνεση, νομίζω όλα πάνε καλά. Όταν το ξεπερνάμε όπως και φτάνουμε στο πρόστιχο, εκεί έχω πρόβλημα. Δεν ξέρω, συμφωνείς, γιατί είσαι άνδρας και πρέπει να μου πεις εσύ τη γνώμη. Εμένα πάλι μ' αρέσει το πρόστιχο. Διαφορώ δηλαδή. Αλλά δεν πειράζει. Θα τα χαλάσουμε τώρα. Καλεσμένοι είμαι. Διαμαρτυρηθούν οι γυναίκες εδώ, νομίζω. Διαμαρτυρηθήκαμε. Έχω μια συμμετρική έκδοση. Τι είπατε, κύριε? Είσαστε οι περισσότερες. Έτσι, μπράβο. Παντού. Θα σας δώσω το λόγο ή να συνεχίσω? Κάτι σε τραγουδάκι. Θέλετε να τραγουδήσουμε κάτι? Δεν είναι της ώρας τώρα. Κρίμα και έχω ένταση. Προχωρήστε. Λοιπόν, πραγματικά ευχαριστώ. Παρότι όμως, προχωρώ στο τηλέφωνο, άλλα μου έλεγε. Μου λέει, θέλω να κοιμηθώ, δηλαδή. Και τι το κάνετε Κυριακή? Μια καθημερινή, αργά το βράδυ, που να έχω ξεκουραστεί μέχρι τελειώσει η εκπομπή. Και όμως, από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο, είναι στη τηλεόραση. Γυρίζει τρέιλερ, κάνει την εκπομπή. Πραγματικά κουράζεται πολύ. Μία μέρα, μου λέει, έχω και αυτή, μου την καταστρέψετε. Αλλά χαλάλη, για ένα και μοναδικό λόγο. Αγαπώ τους κομμωτές, αγαπώ αυτό που μου περιγράφεις και θέλω να το ζήσω. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Κατερίνα Λάσπα, που άφησε όλες αυτές τις υποχρεώσεις της και ήρθε σήμερα κοντά μας. Δεν είναι Star, είναι Star Cafe και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό. Σας παρακαλώ, καλεδέστε την εκπομπή. Πεντέμιση η ώρα ξυπνάω. Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο? Δεν νομίζω. Σχόλιο όμως έχουμε να κάνουμε για τα υπέροχα φαγητά που βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας και που οι περισσότεροι από εσάς είμαι σίγουροι ότι τις έχετε δοκιμάσει και έχετε ενταχθεί σε αυτή τη φοβερή ομάδα που λέγεται Test and Diet. Στην ομάδα μας όμως από τα Test and Diet είναι όπως πάντα η Φωτεινή Πετρούλια, διαιτολόγος.
Και εμένα με τρομάζουν πάρα πολύ που λες, Φωτεινή μου, ναι. Οι δίαιτες αστραπεί και τι παγίδες κρύβουν και δεν είμαστε καλά και ενημερωμένοι. Θέλω να μου πεις πώς προκύπτουν οι δίαιτες αστραπεί. Υπάρχει μια σύγκριση, Κατερίνα, σε αυτό το κομμάτι γύρω από τις δίαιτες που υπόσχονται μεγάλα αποτελέσματα και θεαματικά αποτελέσματα. Και βέβαια, εγώ θα έλεγα ότι προκύπτουν από το άγχος που έχουμε να χάσουμε γρήγορα τα κιλά. Ξέρεις, έρχεται και το καλοκαίρι βέβαια. Τώρα. Μπαίνουμε σε λίγο έτσι τον Ιούνιο και δεν θέλουμε είμαστε να και βγούμε... πολύ για ζόρι και θέλουμε γρήγορα αποτελέσματα. Τελευταία στιγμή εμείς παίρνουμε έτσι κάποιες λανθασμένες επιλογές για να χάσουμε γρήγορα κιλά. Το σίγουρο όμως πάντα είναι ότι δεν έχουμε σταθερά αποτελέσματα. Δεν αυτό έχουμε μόνιμα αποτελέσματα. Αυτό είναι σίγουρο, Κατερίνα, γιατί όλες αυτές οι δίαιτες κρύβουν μεγάλες παγίδες. Καταρχήν δεν βοηθάει το σώμα, τον οργανισμό μας να χάσει και να αποβάλει μόνο το λίπος του. Αυτό που πραγματικά κάνουν είναι να δημιουργήσουν μια απώλεια υγρών, να χάσουμε δηλαδή νερό που υπάρχει στο σώμα μας και ακόμα να καταστρέψουν και τους μυς μας. Έτσι όμως δεν καταφέρουμε να χάσουμε. Αυτή είναι η κίνδυνη που κρύβουν βέβαια, τέτοιου είδους. Βέβαια. Δίαιτες. Και το άσχημο είναι ότι στερούμαστε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ εξαντλητικές και πάρα πολύ στερητικές. Αυτό θα το έχεις υπόψη σου και εσύ. Σίγουρα, γι' αυτό έχω την εντύπωση ότι χρειαζόμαστε για κάποια υποβοηθήματα. Βέβαια. Και υποβοηθήματα, αλλά βέβαια η Taste and Diet διαφοροποιεί τη θέση της σε σχέση με όλα αυτά τα προγράμματα, τα διαιτολόγια που μια φίλη μπορεί να δώσει σε μια φίλη λέγοντας έτσι ότι θα χάσει πάρα πολλά κιλά. Εμείς πιστεύουμε και εφαρμόζουμε υγιεινή προσωπική διατροφή με μηχανήματα παράλληλα για να έχουμε μια συντήρηση και μια σταθεροποίηση του μεταβολισμού έτσι, και των κιλών που έχουμε χάσει. Θέλω να μου πεις το όνομα του κυρίου ή των κυρίων που επιμελούνται τις γεύσεις και επιλέγουν τα γεύματα της ημέρας. Ο κάθε διαιτολόγος ρυθμίζει προσωπικό πρόγραμμα έτσι. Ανάλογα με την περίπτωση για του κάθε γεύσεις, ατόμου. Λέω, για τις επιλογές. Αλλά όλα αυτά που βλέπετε και εσείς σήμερα και που κάθε φορά έτσι βλέπουν οι φίλοι του Star Cafe, τα φροντίζει και τα επιμελείται ο σεφ της εταιρείας μας, ο κύριος Λαζέντας. Καλή σας είναι πάρα πολύ νόστιμα. Γιατί δεν χορταίνουμε μόνο έτσι χιλιακώς, αλλά χορταίνει και το μάτι μας, διότι είναι έτσι διακοσμημένα πάρα πολύ όμορφα. Κατερίνα, όταν κάνουμε δίαιτα δεν πρέπει να πετάμε ούτε βιταμίνες, ούτε ίχνοστοιχεία, ούτε θρεπτικά συστατικά. Είναι απαραίτητα. Αυτό ακριβώς εμείς κάνουμε. Συνδυάζουμε σωστά τα γεύματα, τα θρεπτικά συστατικά για να υπάρχει καλή θρεπτική κάλυψη στο άτομο που χάνει κιλά μαζί μας, χωρίς να έχει εξάντληση, χωρίς να νιώθει στέρηση και παράλληλα σταθερό και σίγουρο αποτέλεσμα. Αυτό είναι δύσκολο, δεν μπορούμε να το καταφέρουμε από μόνοι μας. Εμείς σταθερά όμως τι σας ζητάμε να μας δώσετε. Προσφορούλα, Σήμερα έχουμε μια πολύ καλή προσφορά για τους φίλους του Star Cafe που θα τηλεφωνήσουν στο 1727, είναι το τηλέφωνο έτσι που μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, μέχρι τις 10 το βράδυ. Ισχύει μεγάλη έκπτωση στα προγράμματά μας που φτάνει, Κατερίνα, μέχρι και το 40%. Έτσι ακριβώς. Μεγάλη έκπτωση. Επαναλαμβάνουμε που καλούμε. Στο 1727, μεγάλες εκπτώσεις σε όλα τα προγράμματα, μέχρι και 40%. Και δώρο για τα άτομα που θα κλείσουν σήμερα πρόγραμμα, τρεις θεραπείες αδυνατίσματος παράλληλα με το πρόγραμμά τους. Τηλεφωνήστε τώρα και θέλω να σου κάνω μια πολύ δύσκολη ερώτηση, Φωτεινή μου. Πιστεύεις ότι θα ξαναγεννηθεί γυναίκα ή θα υπάρξει ή θα αναδειχθεί ή θα λάμψει τόσο πολύ όσο η Ζωζό Σαμπουτζάκη? Δεν νομίζω. Ούτε και εγώ το νομίζω και για μένα είναι παραμυθένια στιγμή το γεγονός ότι θα είναι σε λίγο κοντά μας. Ωραία. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Διαφημιστικά μηνύματα. Διαφημιστικά μηνύματα. Για μένα πιάνεις τους φίλους μας και με κατηγορείς. Αυτά που ζήσαμε για σένα είναι ξένα κι όλους τους όρκους της αγάπης σαν αιρείς. Δε μ' αγαπάς και μου το λες, δε μ' αγαπάς. Εσύ που μ' αγαπούσες μέχρι χτες, αδιαφορείς κι όλα τα χες. Πώς το μπορείς εσύ που στο φιλί μου πέθαινες?
μακριά σε ψάχνω και σ' όλους λέω το πόσο σ' αγαπώ. Μα τι να κάνω, δεν λέει να μου περάσει, κι αυτή η φράση μου παιδεύει το μυαλό. Δε μ' αγαπάς και μου το λες, δε μ' αγαπάς. Εσύ που μ' αγαπούσες μέχρι χτες, αδιαφορείς κι όλα τα κες, πώς το μπορείς. Εσύ που στο φιλί μου πέθαινες. Εσύ που στο φιλί μου πέθαινες, δεν μ' αγαπάς και μου το λες. Δεν μ' αγαπάς. Εσύ που μ' αγαπούσες μέχρι χτες, αδιαφορείς κι όλα τα κες, πώς το μπορείς. Εσύ που στο φιλί μου πέθαινες, δεν μ' αγαπάς. Ευχαριστώ. Τελικά το κατάλαβες. Ότι δεν σ' αγαπάς. Είμαι μια σκληρόκαρδη. Είσαι. Είμαι. Όχι, δεν είσαι. Μπορεί να στο επιβεβαιώσει και άλλος άνθρωπος. Όπως. Όπως όνομα και μη χωριό, δηλαδή. Το δωρή Ζάχαρης, κυρίες και κύριοι. Και τη Ζάχαρη από τα μάτια να ξεκινήσω. Πού να πάω. Από τη φωνή. Μην τα περιγράψω δηλαδή όλα. Είναι ένα παιδί μάλαμα. Μάλαμα. Α, και είσαι αλλού δηλαδή. Δηλαδή τι θα πω. Δεν είμαι αλλού. Όχι, καθόλου. Είσαι προσγειωμένος. Εδώ, προσγειωμένος και εδώ. Και τα σταθερά βήματα τι ομολογούν για το μέλλον μετά από αυτόν τον πολύ πολύ καλό δίσκο. Θα δείξει. Δεν βιάζεσαι. Καθόλου. Είναι πολύ νωρίς. Δεν σε αγχώνει το επόμενο βήμα. Από τώρα, ας με αγχώσει αυτό. Ένα μήνα έχω. Κυκλοφορία. Είσαι ζωγαδόρος. Όχι. Γιατί, για ποιο πράγμα θα στοιχημάτιζες, ξέρω κι εγώ, με μεγάλη σιγουριά για τον εαυτό σου. Για κάποιο στοιχείο του χαρακτήρα σου, που είσαι 1000% σίγουρος. Ότι θα είμαι ο ίδιος, πάντα. Παράνομο στοίχημα θα ήτανε και στο λέω. Έτσι, μπράβο. Να συλληφθεί ο κύριος, αφού ολοκληρώσει το άσμα. Πάμε λοιπόν, παράνομα στοιχήματα. Δρόμο εγώ κι εσύ και σε αδύναμη στιγμή μας βρήκε ο έρωτας, πολλά μην έρωτας, αρκεί που είμαστε μαζί. Μας βρήκε ο έρωτας, πολλά μην έρωτας, αρκεί που είμαστε μαζί. Παράνομα στοιχήματα, κι αν γίνανε τα αισθήματα, στο τέλος βγαίνει πάντα κερδισμένος. Αυτός που αγάπη γνώρισε και που δεν υποχώρησε και έμαθε να ζει ευτυχισμένος. Παράνομα στοιχήματα, κι αν γίνανε τα αισθήματα, στο τέλος βγαίνει πάντα κερδισμένος. Αυτός που αγάπη γνώρισε και που δεν υποχώρησε και έμαθε να ζει ευτυχισμένος. Ξημέρωσε κι ακόμα εγώ δεν λέω να φύγω από εδώ. Στα
χείλη τα ζεστά, φιλιά σου χάρισα και όρκους πως θα σ' αγαπώ. Στα χείλη τα ζεστά, φιλιά σου χάρισα και όρκους πως θα σ' αγαπώ. Παράνομα στοιχήματα, καν γίνανε τα αισθήματα, στο τέλος βγαίνει πάντα κερδισμένος. Αυτός που αγάπη γνώρισε και που δεν υποχώρησε και έμαθε να ζει ευτυχισμένος. Παράνομα στοιχήματα, καν γίνανε τα αισθήματα, στο τέλος βγαίνει πάντα κερδισμένος. Αυτός που αγάπη γνώρισε και που δεν υποχώρησε και έμαθε να ζει ευτυχισμένος. Να την και η ζεμπέκια, Θοδωρή. Πρωί-πρωί. Πριν περάσουμε σε κάποιους έρωτες που παίρνουν τη μορφή σε ζωγραφικό πίνακα καραβιών και ταξιδεύουν και μας ταξιδεύουν μαζί τους, ξέρω ότι το καλοκαίρι ετοιμάζεις κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο δεν θα το πούμε τώρα, όχι, μέχρι να γίνει σίγουρο-σίγουρο, φτου-φτου-φτου-φτου. Αλλά θα έχεις καταλάβει ότι σε λίγο θα είναι κοντά μας η μία, η μοναδική, ο μύθος που δεν έχει απομυθοποιηθεί. Έτσι. Και που θα μείνει έτσι ακριβώς όσα χρόνια και αν περάσουν. Στα μάτια και στις καρδιές όλων μας. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς, με το τεράστιο χαμόγελο, τον μπρίο, την κίνηση. Πώς θα περιέγραφες, πώς θα περιέγραφες την Βασίλισσα της Νύχτας, τι να περιγράψω, τι να πω. Καταπληκτική, μύθος όπως είπα και πριν. Νομίζω ότι είναι ένας μύθος. Φοβερά σεξι. Πώς θα προσπαθούσες να φλερτάρεις μία αντίστοιχη που δεν υπάρχει πια περίπτωση, Ζωζό, περίπου κοντά στα τα θέλω τα δικά σου. Πολύ δύσκολα μου βάζεις. Δύσκολα, ε. Δύσκολα. Δύσκολα νομίζω είναι δύσκολο να πλησιάσει έναν αντίστοιχο. Σε τρομάζουν λίγο αυτές οι γυναίκες. Δεν με τρομάζουν. Ίσως θεωρώ τον εαυτό μου λίγο πίσω. Ότι δεν μπορώ να φτάσω. Η Ζωζό όμως είναι και προσιτή, είναι και ανθρώπινη και είναι κοντά σε όλους. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Θέλω να ακούσω τους έρωτες που γίνονται καράβι. Το στυλ το είδες, μ' ακολούθησες. Θέλει λίγο χαλαρό. Εγώ πως είχα μάθει το παιχνίδι, κάνω απολογισμό κι ο φόβος με τη λίγη σαν το φίδι. Θα μου περάσει που θα πάει, θα σε ξεχάσω, θα βρω τον τρόπο μου για να σε ξεπεράσω. Καράβια οι έρωτες, μικρά μεγάλα, όλα ξεχνιούνται και έρχονται άλλα. Μας ταξιδεύουνε, κύκλους μας πάνε, μας παγιδεύουνε, μας ξενυχτάνε. Καράβια οι έρωτες, μικρά μεγάλα, όλα ξεχνιούνται και έρχονται άλλα. Μας ταξιδεύουνε, κύκλους μας πάνε, μας παγιδεύουνε, μας ξενυχτάνε. Κι εσύ που νόμιζες εσύ πως είχες μάθει την αγάπη, κάνεις απολογισμό κι
κι ο έρωτας σου μοιάζει με απάτη. Και δεν χρειάστηκες καιρό να με ξεχάσεις. Βρήκες τον τρόπο σου για να με ξεπεράσεις. Καράβια οι έρωτες, μικρά μεγάλα, όλα ξεχνιούνται και έρχονται άλλα. Μας ταξιδεύουνε, κύκλους μας πάνε. Μας παγιδεύουνε, μας ξενυχτάνε. Καράβια οι έρωτες, μικρά μεγάλα, όλα ξεχνιούνται και έρχονται άλλα. Μας ταξιδεύουνε, κύκλους μας πάνε. Μας παγιδεύουνε, μας ξενυχτάνε. Μου άρεσε περισσότερο από όλα. Δεν είναι το καλύτερο? Ναι. Και για μένα, το αγαπημένο. Στίχη? Ανδρέας Μονάτσος. Έλα. Και μουσική. Δεν το περίμενα από τον Ανδρέα. Ναι. Ναι, ναι, πρώτο δείγμα είναι ότι γράφει πάρα πολύ καλά. Μόνο εσύ δεν το περίμενα. Μόνο εγώ δεν το περίμενα. Είμαι αλλού λοιπόν. Είμαι αλλού. Δίσκος. Πάει μια χαρά. Προχωράει. Πάει πολύ καλά. Πάει καλά. Πολύ καλά. Είναι όμως πολύ νωρίς. Είναι ένας μήνας που φορέ. Αλλά πάει καλά. Σε βλέπω αγχωμένο ή όχι? Μαζί σου είμαι αγχωμένο. Με το δύσκολο. Μαζί μου είναι αγχωμένος, λέει το τέρας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε όταν βγαίνει στην πίστα τι γίνεται. Δηλαδή τον έχετε δει οι περισσότεροι. Και οι περισσότερες. Έτσι έδωσε έμφαση το τελευταίο, δεν ξέρω γιατί. Εσύ ξέρεις? Ξέρω. Κοκκίνησε η κόλλα. Θοδωρή Ζάχαρη. Σίγουρα θα το θυμάστε για πάρα πολύ καιρό αυτό το όνομα και θα στο υπενθυμίζει και ο ίδιος με πολύ πολύ καλές δουλειές και καλές συνεργασίες. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, θα σε αφήσω μόνο σου εδώ όπως είσαι. Εδώ? Ναι, ναι. Θα κοιτάξεις την 5, θα χαμογελάσεις, θα χαλαρώσεις, θα χαλαρώσεις. Χαλάρωσε, πώς νιώθεις? Καλά. Καλύτερα? Λοιπόν, θα πεις αμέσως τώρα διαφημιστικά μηνύματα, αλλά θα το πεις με στόχο. Σε λίγο μαζί μας, η μία και μοναδική, you know, πάμε. Αμέσως τώρα διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο μαζί μας, η φοβερή, καταπληκτική, η πιο σεξι γυναίκα της Ελλάδας, Ζωζό Σαμπουτζάκη. Τόπε. Star Cafe. Τι σας έλεγα. Λοιπόν, είναι πραγματικότητα. Είναι κοντά μας, φρεσκάρεται έτσι την τελευταία στιγμή με το άρωμά της. Είναι η μία και μοναδική από τις λίγες παρουσίες που μπορούν να χαρακτηριστούν star. Η Ζωζό Σαμπουτζάκη, η βασίλισσα της νύχτας που επαξίως κέρδισε αυτό τον τίτλο που της τον απένιμε ο ίδιος ο κόσμος. Όχι μόνο οι θαυμαστές, αλλά και οι θαυμάστριές της. Ζωζό μου, σε ευχαριστώ που ήρθες. Κι εγώ, κούκλα μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Έχουμε διαμορφώσει το χώρο έτσι ώστε να θυμίζει καμαρίνι. Δεν ξέρω πόσο κοντά είναι στην εικόνα του καμαρινιού πάρα που θα λάτρευες να έχεις. Είναι ακριβώς το καμαρίνι μου. Είναι ακριβώς το καμαρίνι σου. Το φτιάξατε. Σε γενικές γραμμές. Με πολύ αγάπη. Με πολύ αγάπη το φτιάξαμε. Τα αντικείμενά μου. Πραγματικά. Η Παναγία. Ξέρεις, αυτή την Παναγία. Είναι η Αγία Αναστασία. Μπράβο. Είναι. Θέλω να μου μιλήσεις. Της γιαγιάς μου, την είχε φέρει από τη Σμύρνη, μου είχε πει η μάνα μου. Και επειδή βγήκα πολύ μικρή στο θέατρο, την είχα κοντά μου, αλλά κάποια στιγμή δεν θυμάμαι. Σε μία τουρνέ μαζί με την αδελφή μου, ντελαπάρισε το αυτοκίνητο που πηγαίναμε να δώσουμε παράσταση. Και από τότε την κρατούσα στην αγκαλιά μου. Όταν μεγάλωσα και ήρθα στην Αθήνα, την ασήμωσα. Έτσι ακριβώς. Καταπληκτικό. Όμως βλέπω μοναδικές από τις ελάχιστες φωτογραφίες που μπορούσαμε να φέρουμε, διότι πιστεύω ότι ο χώρος είναι γεμάτος. Τις κλέψατε! Τις κλέψαμε. Πού τις κλέψατε, Κατερίνα μου? Γιατί ο κόσμος πρέπει να τις δει, τρυπώσαμε στο σπίτι σου. Αυτό βλέπω. Στο πανέμορφο σπίτι σου. Ώρα που δεν ήμουν, βρήκατε τη μάνα μου να κοιμάται. Φαίνεται και τις πήρατε. Τη λατρεύεις τη μάνα σου. Ναι. Το ξέρω. Ξέρω. Εδώ σε ποια ταινία σε βλέπουμε να ποζάρεις με αυτό το καταπληκτικό Εδώ είμαι φόρεμα. Σε θέατρο. Είμαι στο θέατρο Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου. Μαζί με τον Λιβαδίτη, τη Ρένα Ντόρ, τον Γιώργο τον Οικονομίδη, το Φέρμη. Μία επιθεώρηση καταπληκτική. Πάντα την επιλογή των ρούχων ή το ράψιμο, αυτό το ιδιαίτερο, το εντυπωσιακό,
Πού επέλεγες να γίνουν, Είχα τρέλα με το ωραίο ντύσιμο. Σας αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά ότι δεν έχουμε πρόβλημα να χρειαζόμαστε ανά πάσα στιγμή κομμωτή. Είμαστε ελεύθερες, μοιραίες και άνετες, πάνω απ' όλα και αυθόρμητες. Λοιπόν, Κατερίνα μου, ξέρεις, η μητέρα μου της άρεσε πολύ να είμαι καλοβαλμένη και επειδή υπήρχε, ξέρεις, η αντιζηλία στο θέατρο και πιο παλιά ακόμα περισσότερο, και τώρα αλλά και παλιά, ήθελε πάντοτε να είμαι ωραία ντυμένη. Και ήμουνα. Άσχετο αν ήρθαμε από τη Θεσσαλονίκη, αν ήμουνα παιδάκι, στην πατρίδα μας βέβαια τα είχαμε όλα στη Θεσσαλονίκη, εδώ μέναμε σε ξενοδοχείο, ήταν τα έξοδα πολλά όταν με έφερε ο Μπουρνέλης. Πλήρωνε για να με ντύσει, να συναγωνιστώ τις πρωταγωνίστρες της μεγάλης. Στάθηκε δίπλα σου πάντοτε, όπως ακριβώς έπρεπε. Ναι. Και ήταν και λίγο κέρβερος. Πολύ. Σε συγκρατούσε σε δύσκολες στιγμές. Ξέρεις τι λέγανε κακιά στο θέατρο. Πω πω η σαπουτζά και να έρχεται πω πω πω. Εμένα με είχαν το αρνί. Αυτή είναι καλόβολη. Ήμουνα καλή. Βέβαια στη δουλειά δεν καταλάβαινα και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ούτε φιλία, ούτε αγάπη, τα πάντα, αλλά όταν βγω εκεί. Έχουν τελειώσει όλα. Τελειώσανε όλα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Η μάνα μου πάντοτε κοίταζε να είμαι πρώτη. Τώρα η μάνα, παιδί ήμουνα. Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι. Υπήρχε κάποια συγκεκριμένη στιγμή την οποία θυμάσαι όπου υπήρξε έκρηξη της μητέρας σου διότι κάτι δεν πήγε καλά, κάποιος δεν σου φέρθηκε καλά ή εσύ ήσουν λίγο πιο υποχωρητική. Πολλές στιγμές στο θέατρο. Πάρα πολλές στιγμές. Και τσακωνόταν η μάνα μου. Έμπαινε μπροστά γιατί εγώ ήμουν αδύναμη, όπως ξέρεις, δεν μπορούσα να τα βγάλω πέρα. Πολλές στιγμές ήταν αυτές, όχι μία. Και ο πατέρας μου. Βλέπω ότι φοράς και πάντοτε το διακρίνω καταπληκτικά κοσμήματα. Ναι, τα αγαπώ. Τα αγαπάς. Είναι συγκεκριμένες δημιουργίες ή αυτές του εμπορίου, ή ζητά συγκεκριμένα πράγματα. Όχι, του εμπορίου δεν θα ήθελα να το πω. Θέλεις να είναι μοναδικά. Ναι, παραγγέλνω ένα πράγμα όπως το φόρεμά μου και το κόσμημα. Τώρα, όχι βέβαια, αλλά έχω αρκετά. Σε θηρίδα. Σε θηρίδα τα να έχουμε κλεισμένα. Οι αναμνήσεις όμως δεν είναι κλεισμένες σε θηρίδα. Οι αναμνήσεις υπάρχουν, το παρόν υπάρχει και το μέλλον σίγουρα προδιαγράφει πάρα πολλά και υπόσχεται. Και σίγουρα είμαστε εδώ για να τα πούμε στον κόσμο. Βεβαίως. Τι θα έλεγες να ανεβούμε εκεί που ακριβώς ανήκεις, σε ένα θρόνο. Α, Κατερίνα. Που δεν ξέρω όμως, βέβαια επαγγελματικά, σίγουρα, ο αέρας της Star διακρίνεται. Είναι, εγώ για να ανέβω τις σκάλες πρέπει να κάνω πήρα προσπάθεια. Τη θέση εδώ νιώθουμε σίγουρα καλύτερα. Ανετότατα. Ανετότατα. Ζωζό μου, δεν ξέρω αν υπήρξε κάποιος άνδρας, εκτός από το σύζυγό σου, που σίγουρα θα αναφερθούμε εκτενώς, στον Ανδρέα, που επί 23, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια, υπήρξατε ερωτευμένοι, αγαπημένοι και πολύ κοντά ένας στον άλλο. Ναι, ναι. Πράγματι, γιατί με καταλάβαινε, ήταν φίλος, με βοηθούσε στη δουλειά μου, όπως το έχω ξαναπεί και πολλές φορές. Κατάλαβε την ιστορία μου και ήθελε να κάνω αυτό που θέλω, να κάνω το κέφι μου με λίγα λόγια, γιατί κέφι είναι η δουλειά για μένα. Πια. Το τραγούδι που ακούμε, θα παρακαλούσα τον Πάρη να το βάλει λίγο πιο δυνατά και να μας πει, Ζωζό, ποιο είναι ακριβώς. Αυτό είναι πασίγνωστο πια. Είναι το ξέρουν η νεολαία, το ξέρουν τα πιτσιρίκια, οι πάντες. Το μια με θέλεις, μια με διώχνεις, του Πλέσσα, από την ταινία τον πρίγκιπα. Σε κάποια συνέντευξή σου έχεις πει ότι έχω κάνει τα πάντα. Μέχρι και που τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε κάποιες στιγμές και σε δίσκο κοντά στην νεολαία που έγινε χαλασμός. Την νεολαία πώς μας βλέπεις σήμερα? Ω, την αγαπώ πολύ. Δεν σε εκνευρίζει όμως το γεγονός ότι ενώ είσαι εσύ τόσο εκρηκτική, πέρασες τόσο δοξασμένες εποχές, κορπούσες τη διασκέδαση, χόρευε ο κόσμος, εκδηλωνόταν, τώρα είμαστε λίγο στη διασκέδαση, κάπως μελαγχολικοί. Ναι. Όχι, διαφορετικά, στο όρθιο, με ένα ποτό, αλλά εντάξει, εγώ έχω προσαρμοστεί με την εποχή. Μην κρίνεις την εποχή την παλιά με τους επωνύμους όλους αυτούς που δεν υπάρχουν πια. Έχει αλλάξει ο τρόπος της διασκέδασης. Και έτσι η νεολαία είναι όμορφη και είναι όμορφη, ξέρεις, όταν σε θαυμάζει. Mm. Όταν περνάς από δίπλα και λένε ο μύθος. Είναι ωραίο πράγμα να υπάρχει αυτός ο σεβασμός, ας το πούμε. Έτσι.
Έτσι είναι. Προσπαθώ. Υπάρχουν νέοι πάρα πολύ ωραίοι. Αυτή η ακτινοβολία των ματιών δεν μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο από οθόνη. Αν τη δείτε από κοντά. Και άϊπνη. Τότε, και άϊπνη. Λόγω και Κατερίνας. Να, τώρα θα με κάνετε να αποκινήσω και τέτοια πράγματα. Εγώ, Κατερίνα μου, είδα την πρώτη σου εκπομπή, που ήταν η Δήμητρα η Γαλάνη, νομίζω. Mm-hmm. Και ειλικρινά μου άρεσε πάρα πολύ και είπα ότι οπωσδήποτε αυτή η εκπομπή θα πάει πάρα πολύ καλά. Και πάει καλά. Γιατί πραγματικά είστε πολύ ωραίοι και εγώ θα ήθελα να σου πω, μην το χαλάσεις αυτό το πολύ όμορφο. Γιατί καμιά φορά ξεκινάει μια εκπομπή πολύ ωραία και κάπου χαλάει. Είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ σοβαρή. Δεν ξέρω, μ' αρέσετε πολύ. Να είσαι καλά. Πριν αρχίσω και μπερδεύω τα λόγια μου, γιατί με ξέρετε, με έχετε μάθει πλέον, να δούμε το πρώτο βίντεο. Χαρακτηριστικές ταινίες, χαρακτηριστικές παρουσίες, χαρακτηριστικές πρωταγωνιστικές στιγμές, όπως πάντα, γεμάτες λάμψεις, λάμψη από την Ζωζό Σακουτζάκη. Στα καφέ! Αχ, τι μου έκανες τώρα, μου έβγαλες την κούνη ψέρα τώρα. Θες να πάμε για να κάτσουμε εκεί πέρα. Έλα. Καθίστε. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε για την ενόχληση. Και κάνει τόση ζέστη σήμερα. Ναι, κάψες, κάψες. Πού πονάτε. Εδώ πονώ, εδώ, εδώ. Σιγά, παιδάκι μου, σπάς το τούμπανο, σιγά, σιγά. Η γυναίκα που έβαλε φωτιά σε άπειρες ανδρικές καρδιές και βάζει ακόμα. Εκνευρίζεσαι όταν τα ακούς αυτό. Όχι πια. Το έχω συνηθίσει. Το έχει συνηθίσει. 7 χρονών στο θέατρο, μαζί με την αδερφή σου. Στη Θεσσαλονίκη. Αυτό όμως που με εξέπληξε είναι ότι στα 9 σου παίρνεις άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Σαν παιδί θαύμα. Τι σημαίνει αυτό. Πολύ δύσκολα χρόνια τότε για να το κατορθώσει αυτό το πράγμα. Ήταν πολύ μεγάλη δουλειά. Και εμείς πήραμε άδεια σαν ταλέντα, δηλαδή με το που βγήκαμε και κάναμε «Έλα μαζί μου απόψε,
Αγάπη μου μην αργείς, είναι ωραία η βραδιά και η ξάστεριά, όχι μην πεις. Και χορέψαμε μια ρουμπίτσα μαζί με την αδελφή μου, φώναξε η Επιτροπή να σταματήσουμε. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και φοβηθήκαμε ότι μας κόψανε. Α, μετά βέβαια, ήταν δύσκολα τα χρόνια, τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Τώρα υπάρχει τηλεόραση, φαινόμαστε, γινόμαστε ονόματα, μας φωνάζουν με το όνομα που παίζουμε στο ρόλο. Σε ενοχλεί αυτό. Ωστόσο, τελευταία, συνυπήρξες με κάποιους ανθρώπους τηλεοπτικά σε μια παραγωγή. Ναι, όχι, δεν με ενοχλεί καθόλου. Του κυρίου Δαλιανίδη. Γιατί υπάρχουν πολλά ταλέντα, δεν με ενοχλεί καθόλου. Ναι, ναι, ναι. Ναι, κάναμε ένα σύριαλ μαζί με τον Γιάννη τον Δαλιανίδη, που είναι και πολύ δικός μου, δασκαλός μου, φίλος μου, μαζί με τη Μάρθα την Καραγιάννη. Ένα πολύ ωραίο, ανθρώπινο, μια ανθρώπινη ιστορία. Θα ξαναέλεγες ναι σε μια τηλεοπτική. Mm-hmm, θα το ήθελα. Μ' αρέσει η τηλεόραση, την αγαπώ. Ούτως ή άλλως η Ζωζό μας δεν μπορεί να λείπει από τις οθόνες. Σας παρακαλώ πλέον. Τι ρόλους θα ήθελες πραγματικά σε τηλεοπτική σειρά? Κοίταξε, τώρα θα μπορούσα να κάνω μία πιο όρημη γυναίκα. Θα μπορούσα να κάνω μία τρελάρα, ας το πούμε. Μία νευρική. Πολλά πράγματα μπορώ να κάνω. Η μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει. Αλλά για άντρα, γιατί ξέρω ότι βέβαια μπορεί να έπεφταν έτσι ακριβώς τα πόδια σου, αλλά κάποιος θα βρέθηκε, θα έχει βρεθεί έτσι να ταρακουνήσει λίγο τη Ζωζό και να έχει κάνει και καμιά τρέλα. Ναι, έκανα. Έκανα κάποτε σε έναν άνθρωπο που ήταν έτσι, είχε έρθει από την Αμερική, κάναμε αρκετή παρέα, ήμουνα μικρή, μόλις είχα χωρίσει με τον γιατρό που είχα παντρευτεί στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένα εξαιρετικό παιδί. Και θυμάμαι όταν έφευγε με το αεροπλάνο, φορούσε ένα δαχτυλίδι, το οποίο τότε ήταν μοναδικό, μονόπετρο. Και έβγαλα και το έβαλα στο χέρι. Δηλαδή, όχι, δεν το φόρεσε το δάχτυλο, το έβαλα και έφευγε το αεροπλάνο, είχα περάσει μέσα. Ο άνθρωπος βέβαια με κοίταξε, μου το έδινε και του λέγω όχι, 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 όχι. Κυρία Βάσο μου, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Με ακούτε? Μήπως θα πρέπει να σας καλημερίσει η αδερφή σας για να μας καλημερίσετε? Δεν ακούω. Πέστε μου αν έχουμε πρόβλημα. Αχ, τι μου έκανε η αδελφή μου η Βάσο. Σ' όλο τον κόσμο θα το πω, για να ξεσκάσω. Αχ, κακούργα. Ευχαριστώ, κούκλα μου. Να τα κατοστήσεις. Ευχαριστώ, Βάσο μου, να είσαι καλά. Υγεία. Υγεία, υγεία. Συγχαρητήρια και στην εκπληκτική Κατερίνα. Ω, που είναι η συμπάθειά μου. Να τα. Η Βάσο είναι δύσκολη, ε. Ήταν μεγάλη έκπληξη αυτή. Που βγαίνει σε αυτή τη τόσο ζεστή εκπομπή του καφέ του Σταρ. Να είσαι καλά, αδελφή μου. Βάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, κορίτσι μου, να σε χαιρόμαστε. Ευχαριστώ κυρία πολύ. Κυρία Βάσο, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, αγάπη μου. Η Ζωζό πρέπει να είναι πολύ καλός άνθρωπος. Είναι. Είναι παιδί η Ζωζό. Αλλά πέστε μου κάποιες στιγμές έκρηξης που δεν μπορέσατε να συγκρατήσετε, γιατί ξέρω ότι είναι εκρηκτικός χαρακτήρας. Και πάνω σε κάτι που θα την εκνεύρισε, σίγουρα θα έφερε τα πάνω κάτω και δεν θα υπολόγισε και τίποτα. Μόνο στη δουλειά της. Μόνο? Μόνο στη δουλειά της. Α, φιλικά... Είναι. Και το να πάω να μην πάω. Το να πάω να μην πάω αμφιβάλλει. Αν για τον κόσμο, έχει κάποιες φοβίες, σαν παιδί. Αλλά γενικά δεν είναι, είναι ήρεμη, πολύ ήρεμη. Φαίνεται ούτως ή άλλως στο πρόσωπό της. Ναι, βεβαίως. Θα θέλατε να της ευχηθείτε κάτι πολύ συγκεκριμένο που πιστεύετε ότι θα την έκανε ιδιαίτερα χαρούμενη αν το έβρισκε τα επόμενα λεπτά μπροστά της να γίνεται πραγματικότητα? Εύχομαι ό,τι καλύτερο για εκείνη και ό,τι θέλει να τα αποκτήσει. Να είναι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Και πάλι συγχαρητήρια. Χίλια ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ. Ζω μου, πρέπει να σου πω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ που επέλεξες εδώ κοντά μου και κοντά μας. Μη μου το κάνεις αυτό. Να γιορτάσεις τα γενέθλιά σου. Ναι. Γιατί σε αγαπώ. Δεν το λέω εύκολο αυτό. Αλλά δεν ξέρω από τα μάτια σου
Από την αρχή που σε είδα μου άρεσε πάρα πολύ. Και είπα θα πρέπει να πάω σε αυτή την εκπομπή. Δεν πάω εύκολα σε εκπομπές, να εξηγούμε. Δηλαδή με παίρνουν, δεν το λέω, δεν κάνω τη φεντέτα ότι με παρακαλάνε. Δεν μ' αρέσει να φτύρομαι. Έτσι ακριβώς. Κατάλαβες και επιλέγω. Πες μου για τη μανούλα σου. Σε πήρε σήμερα πρωί-πρωί να σου πει χρόνια πολλά, μένετε μαζί. Ναι, μαζί μένουμε, αλλά δεν την είδα το πρωί. Δεν την είδες το πρωί. Όχι, γιατί έφυγα χαράματα. Μήπως θέλεις να τη δεις τώρα. Θα μου φανεί, ξέρεις, περίεργο, γιατί δεν βγαίνει πια, δεν θέλει. Νομίζει ότι δεν είναι όμορφη, επειδή ήταν πολύ κοκέτα η μάνα μου. Αν δεις, έχω τις ντουλάπες με τα δικά μου ρούχα. Αν δεις οι ντουλάπες της μάνας μου πάνω, με τα μάξι, με τις δαντέλες μετά. Φοβερά ρούχα. Ήταν πολύ κοκέτα. Και τώρα νιώθει, επειδή δεν είναι τόσο καλά, επειδή, ας πούμε, όταν έχασα τον πατέρα μου, τον αδελφό μου αργότερα και τον Ανδρέα, κάπου έχει πέσει. Βέβαια, έχει σπάσει και το πόδι της, δεν περπατάει καλά με το πι. Και κάπου νομίζει ότι δεν είναι καλή, δεν είναι... Είναι όμως μία κούκλα. Ναι. Και θα το δούμε όλοι μαζί τώρα στις οθόνες μας. Στα καφέ! Της εύχομαι να είναι χαρούμενη πάντα, να ζήσει και ό,τι θέλει, ό,τι αγαπά, εκείνο να κάνει. Η Ζωζό ήταν μεγάλο ταλέντο από μικρή. Και οι άλλοι, δεν μπορώ να πω και οι άλλοι, αλλά η Ζωζό ήταν ταλέντο. Και ό,τι έκανε, το έκανε με την ψυχή της. Και εγώ πολλά βράδια δεν κοιμήθηκα. Δεν κοιμήθηκα πολλά βράδια για να κάθομαι να την παρακολουθώ τι θα κάνει. Αν τη ζηλεύανε. Σε αυτό το επάγγελμα πάντα ζηλεύουνε. Τι να πεις, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Εγώ την καμάρωνα βέβαια και έλεγα κάποια μέρα θα είναι καλύτερη και θα είναι καλύτερη. Όλος ο κόσμος την αγαπούσε. Κάθε βήμα της, κάθε στιγμή ήμουν στο πλευρό της. Και πηγαίναμε μαζί όπου πηγαίναμε. Γιατί βέβαια έτσι άρχισε η Ζωζό να είναι μαζί μου και έτσι τελείωνε. Να είσαι ευτυχισμένη και γερή να είσαι πάντα. Και εγώ όσο είμαι γερή θα σε εύχομαι. Στα καφέ! Γεια σου, Μανούλα. Μπράβο, κυρία Φιλίτσα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που την είδα, γιατί τελευταία δεν βγαίνει στην τηλεόραση. Έχει πολλά χρόνια να βγει. Μπορώ να σου πω πάνω από 10. Δεν μπορούσε να μας αρνηθεί. Αυτό ξέρεις. Είδα. Είμαστε καταφεντζίδες και συνέχεια σου έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Ναι. Μήπως θέλεις να τις αφιερώσουμε κάποιο τραγούδι έτσι. Τι θα τις τραγουδούσε, ναι. Τι να τις τραγουδήσω, μην τραγουδήσω κάτι μελαγχολικό. Όχι, φυσικά. Να τις τραγουδούσα το παλιό ζωή, παλιό κόσμο. Ακαπέλα. Ε? Πάμε έτσι. Ναι. Ναι. Καλό είναι. Ναι, ακαπέλα. Ακαπέλα θα το πούμε. Έτσι, μου αρέσει. Ζωντανά, ελεύθερα, αυθόρμητα. Πώς αλλιώς, νομίζετε με πρόγραμμα έβγαινε στη σκηνή, στον κινηματογράφο. Δεν μας χρειάζονται μας αυτά. Στον κινηματογράφο παίρναμε το κείμενο, το διαβάζαμε εκείνη την ώρα και βγαίναμε και το λέγαμε. Να σ' ακούσω. Λοιπόν, παλιό ζωή, μάνα μου στο αφιερώνω, έτσι. Παλιό ζωή, παλιό κοσμέ, γιατί να με παιδεύεις, αφού τα πάντα σου δώσα, τι άλλο πια γυρεύεις. Παλιό ζωή, παλιό κοσμέ, γιατί να με παιδεύεις, αφού τα πάντα σου δώσα, τι άλλο πια γυρεύεις. Ρίξ' το και ένα βίντεο να το πω. Ρίξ' το. Ζωζό μου, να κατέβουμε εδώ τότε, να έχουμε άπλα, χώρου, ό,τι θέλεις. Τόσα καρδιοχτύπια, τόσα όνειρα χαμένα, πέτρος η καρδιά μου κι άλλο δεν αντέχει πια. Στέρεψε το δάκρυ, δεν υπάρχει πια για μένα, ψάχνοντας τον κόσμο να βρω λίγη ανθρωπιά. Παλιό ζωή, παλιό κοσμέ, γιατί να με παιδεύεις, αφού τα πάντα σου δώσα, τι άλλο πια γυρίζει.
γυρεύεις. Παλιό ζωή, παλιό κόσμο, γιατί να με παιδεύεις. Αφού τα πάντα σου δώσα, τι άλλο πια γυρεύεις. Τέλειωσε η μέρα και σιγά σιγά νυχτώνει κι άρχισε να πλέφτει το σκοτάδι μες στη γη. Πάρε το καημό που σιγά σιγά με λιώνει, πάρε μου το δάκρυ που έχει γίνει πια πληγή. Παλιό ζωή, παλιό κόσμο, γιατί να με παιδεύεις. Αφού τα πάντα σου δώσα, τι άλλο πια γυρεύεις. Παλιό ζωή, παλιό κόσμο, γιατί να με παιδεύεις. Αφού τα πάντα σου δώσα, τι άλλο πια γυρεύεις. Έλα Κατερίνα. Ζωή, παλιό κόσμο, γιατί να με παιδεύεις. Αφού τα πάντα σου δώσα, τι άλλο πια γυρεύεις. Παλιό ζωή, παλιό κόσμο, γιατί να με παιδεύεις. Αφού τα πάντα σου δώσα, τι άλλο πια γυρεύεις. Η μία, η μοναδική, η ανεπανάληπτη, η λαμπερή, η μοναδική στάρ, Ζωζό. Ζωζό μου, αυτό το φόρεμα φορούσε σε συγκεκριμένη ταινία όπου ακούστηκε στο συγκεκριμένο τραγούδι? Όχι, αυτό το φορούσα στο Superstar. Λοιπόν, αυτό το φόρεμα, εδώ έχει σούστες, κουμπώνει. Κλείνουν τα μανίκια από εκεί όλα. Ναι. Κάτσε να το δείξουμε γιατί αξίζει τον κόπο. Βεβαίως. Όσοι δεν το έχουν δει, γιατί το έχουν δει πολύ βέβαια. Ναι. Λοιπόν. Αυτό το βλέπει τώρα. Το βλέπει η Βάσο και παθαίνει τώρα. Ποια Βάσο? Η Βάσο, η αδελφή μου. Αχ. Βέβαια. Λοιπόν, κυρία κουμπώνει. Βάσο μου, ατελείωτα, πανέμορφα. Όλο εδώ. Ναι. Πόση ώρα έκανες να ντυθείς? Λοιπόν, είχες κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο? Τέλος πάντων, τώρα δεν το κουμπώνω που καλά. Που σε βοηθούσε? Σε αυτό με βοηθούσε η Βάσο. Η Βάσο. Ναι. Λοιπόν, κουμπώνουν όλες αυτές οι σούστες και αυτό. Και κάποια στιγμή κάτι γίνεται. Έχω μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση. Και γίνεται συζήτηση γύρω από το όνομά μου. Κι αν έχει ειδικότητα, την αποκλειστικότητα, την αποκλειστικότητα, δεν δέχεται η καρδιά μου. Και χόρευα και χρακ, άνοιγα τα μανίκια. Πω πω Παναγία μου, αυτό είναι. Βάλ το δυνατά. Μη σπαταλάς την ώρα σου, άδικα πάντα δώρα σου και άδικα πληρώνεις. Έχω μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση και γίνεται συζήτηση. Την αποκλειστικότητα, δεν έχει την καρδιά μου. Όχι, όχι, όχι. Πες μου, πες μου. Όχι, όχι. Μίλησέ μου για αυτό το στέμα. Αυτό το στέμα είναι στην παλιά Αθήνα. Ο Τόνης ο Μαρούδας με βαφτίζει Βασίλισσα της Νύχτας. Και με τι αφορμή και σε ποιο μαγαζί έγινε αυτό, θυμάμαι? Στην παλιά Αθήνα, με αφορμή ντυσίματος. Γιατί ήταν εκρηκτικές οι εμφανίσεις. Από τότε φορούσα όλα αυτά τα λαμπερά κοστούμια. Και κάποια στιγμή λέει η Βασίλισσα της Νύχτας και βγήκα. Και μετά έβαλα το στέμα, έβγαλα φωτογραφίες ως Βασίλισσα της Νύχτας. Και αυτά. Ο τίτλος κατοχυρώθηκε. Και παρέμεινε αναλύωτος στον χρόνο, κυρίες και κύριοι.
Η μητέρα σου, η πολύ γλυκιά κυρία Φιλιά όμως, σου αφιερώνει ένα τραγούδι. Ξέρω. Τι ξέρεις, υποψιάζεσαι ποιο θα είναι. Βέβαια, το Βασιλόπουλο. Αυτό είναι το σουξέ της, γι' αυτό. Να ακούσουμε το σουξέ της κυρίας Φιλιά, σας παρακαλώ. Τώρα. Στα καφέ. Ξάνθο Βασιλόπουλο, καβαλάει τα λόγω του, το ποτάμι περνά, το πλατή μοναχό του, το ποτάμι περνά, αφρισμένο κιλά, μια νεράιδα λευκή, σιγανά του μιλά. Στην υγειά σου. Γεια σου, μάνα μου. Γεια σου και γεια και σε όσους σε παρακολουθούν. Λοιπόν... Μπράβο, μάνα μου, μπράβο, κυρία Φιλίτσα, ναι. Μπράβο, μπράβο, να είσαι ναι. Καλά. Να είσαι καλά και να σε έχω εύχομαι, για πάντα. Εύχομαι, εύχομαι. Αλλά αυτά δεν τα ξέρει κανένας. Δεν πειράζει, εγώ θέλω να σε έχω. Ναι. Στα καφέ. Κυρία Φιλιό μου, καμαρώνεται, κυρία Φιλίτσα, έχει να τραγουδήσει, έχει κλείσει και η φωνή της. Δεν μπορώ να τραγουδήσω, λέει, τώρα. Θα πάτε μια χαρά στο σπίτι, όμως. Αν υποπτευθώ ότι τραγουδάτε συγχρόνως, έτσι. Όχι πάντα. Υπάρχουν και τα προβλήματα στο σπίτι. Διάφορα. Δεν μπορώ να σε φανταστώ στεναχωρημένη. Α, προβληματίζουν πολλές φορές. Είμαι άνθρωπος που θέλω όλα σε τάξη. Όπως είμαι στη δουλειά μου, είμαι και στο σπίτι μου. Έτσι ακριβώς πρέπει να είναι. Το θέμα είναι όμως ότι γιατί είμαι πολύ νοικοκυρά. Και μαγειρεύεις καταπληκτικά. Μαγειρεύεις καταπληκτικά. Αυτό μην το λες γιατί τσατίζουμε πάρα πολύ. Δεν είναι έτσι. Πώς έχω πληροφορηθεί. Όχι, τσατίζομαι γιατί κάνω ό,τι κάνω από ανάγκη. Μαγείρισα καλή είναι η μάνα μου. Ήτανε. Μαγείρισα καλή είναι η αδελφή μου. Εγώ δεν ασχολήθηκα ποτέ με τη μαγειρική. Κατάλαβες. Εγώ ήθελα να παίζω, να χορεύω, να τραγουδάω, νοικοκυρά στο σπίτι μου, τα πάντα γνώριζα, αλλά όχι να μαγειρεύω. Από ανάγκη όμως έμαθα. Γιατί? Γιατί πάντοτε υπήρχε ένας άνθρωπος που μαγείρευε, είτε η μάνα μου, είτε η κοπέλα, είτε ο Ανδρέας, ξαφνικά δεν είχα κανέναν να μαγειρεύει. Και έμαθα εγώ. Πολλά πράγματα. Όχι βέβαια. Σπεσιαλιτέ δύσκολα, αλλά πάντως τα βγάζω πέρα, εντάξει. Τι ζητοκράβγαζε συνήθως ο κόσμος, γιατί έχει σημασία σε ρωτάω, γιατί θα ακολουθήσει κάτι. Τι, σαν τίδι. Αυτό που είναι το καταπληκτικό, ότι τι σου φώναζαν συνήθως, στο δρόμο, σε συναντούσε κόσμος, τις εμφανίσεις σου. Ζωζάρα, κορμάρα, πολλά, πάρα πολλά. Την πολλά. Ίδια αγάπη, την ίδια θέρμη, την ίδια λατρεία σου στέλνει και τώρα ο κόσμος. Και αμέσως τώρα στις οθόνες μας, υπέροχα χαμόγελα από υπέροχους ανθρώπους, σου στέλνει μήνυματα. Θα τα δούμε. Στα καφέ. Κυρία Ζωζό Σαπουτζάκη, έχει σήμερα γενέθλια. Τι θα είχες να της ευχηθείς? Να είναι καλά, χρόνια της πολλά, ευτυχισμένη και ό,τι ποθεί. Να τα εκατοστήσει. Χρόνια της πολλά, καλή παρουσία είναι. Εντάξει, από τις υπόλοιπες ξεχωρίζει. Να παραμείνει νέα όπως είναι και να είναι σύμβολο του έρωτα και της ομορφιάς. Θέλουμε να είναι πάντα ευτυχισμένη. Να τα εκατοστήσει, να είναι πολύχρονη και θα μείνει πάντα στη μνήμη μας, στην αγάπη μας, στη ζωή μας ή να είναι επανάληπτη. Να ζήσει χρόνια της πολλά και ό,τι επιθυμεί. Να τα εκατοστήσει και χρόνια πολλά, τι να της πω άλλο, και να είναι καλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά εγώ. Δεν με χωράει το σπίτι μου και βγήκα στο Σεριάνι. Που ήσουνε οι γείτονες και η καρδιά τα χάνει. Στα καφέ. Αυτό μου λέγανε. Έχω σκέψω στη σκηνή και σου ξεμεγάλω όταν βγαίνω. Πόσους θα του συγκινεί, πόσες κι αγάπες ανασταίνω κι όλοι με κοιτούν γλυκά και μια φωνή ακούω μυστικά. Ζω, για σένα ζω,
Με έχεις τρελάνει με το σκέρτσο σου και το νάζι. Χρυσή, μικρούλα εσύ, πάλι καμιά στο πρίο δεν είναι να σου μοιάζει. Στο τραγούδι, στο χορό και στις κλαγέτες ξεπερνάς ακόμα και γνωστές βεντέτες. Σωσό, σκορπάς, όπου κι αν πας, γλυκιά ζωή νεανική σαν μουσική. Ζω, για σένα ζω. Με έχεις τρελάνει με το σκέρτσο σου και το νάζι. Χρυσή, μικρούλα εσύ, πάλι καμιά στο πρίο δεν είναι να σου μοιάζει. Στο τραγούδι, στο χορό και στις κλακέτες ξεπερνάς ακόμα και γνωστές βεντέτες. Πας, όπου κι αν πας, γλυκιά ζωή νεανική σαν μουσική. Αν ζούσες στο Hollywood, Ζωζό μου, θα ήσουν η πρώτη. Θα ήσουν το μικρόφωνο, φωνάρα, φωνάρα. Τι χρειάζεσαι μικρόφωνα, τι χρειαζόμαστε μουσικές, ορχήστρες και μηχανήματα. Έτσι ακριβώς. Το βάλαμε το μικρόφωνο και είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Οι κλακέτες όμως τις είχες στα χέρια σου. Σε ποιες ταινίες θυμάσαι ιδιαίτερα? Όχι, κλακέτες σε ταινίες δεν χόρεψα. Σε θέατρο. Από παιδάκι. Είχαμε κάνει μαθήματα με τον Χριστιανό, μας είχε μάθει κλακέτες. Εν συνεχεία ο Δαλιανίδης. Χόρευα πολύ κλακέτες. Τα πρώτα μαθήματα πώς είναι για να μάθεις κλακέτες? Το πρώτο βήμα. Το πρώτο είναι βήμα. Το κλασικό. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο, το εύκολο, το κλασικό. Πάμε. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Αν αυτό είναι το απλό και προχωρούσαμε το στα απλό, πιο το δύσκολα. Απλό, το απλό. Ναι. Λοιπόν. Τι θέλεις τώρα να πούμε, διότι υπάρχει Αμερική στη μέση που τους έκανες άνω κάτω, τι επιχειρηματίες, τι ανθρώπους. Έχουμε συζητήσει πολύ για την Αμερική στο παρελθόν. Αν θέλεις, δεν έχω αντίρρηση. Να την αφήσουμε την Αμερική. Ό,τι θέλεις εσύ, εγώ ελπίζω να τα ξαναπώ, τα ξαναλέω. Δεν θέλω να τα ξαναπείς. Θέλω να πεις από την καρδιά σου πράγματα τα οποία δεν έχεις ξαναπεί. Αλλά θα με βοηθήσεις. Θα σε βοηθήσω, να λοιπόν. Μου να θυμηθούμε μεγάλους έρωτες. Δεν ξέρω να ερωτευόσουν πάρα πολύ συχνά. Ήμουν ερωτιάρα, ναι. Πληγωνόσουν όμως κιόλας. Ναι, πολύ. Τι σε πλήγωνε παραπάνω κοντά σε έναν άνθρωπο? Το ψέμα. Υπήρξε άνθρωπος να σου πει ψέματα, να σου φερθεί άσχημα? Μπορεί, άθελα. Μπορεί να θέλει να κρύψει ορισμένα πράγματα, να μου πει ψέματα. Μη μου πεις ότι υπήρξες και θύμα απιστίας σε κάποια σχέση. Όχι, αυτό όχι. Μα δεν θα το λέω να πολύ εγωιστικά, εκτός αν δεν το καταλάβαινα. Αλλά νομίζω όχι. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Η συνέχεια θα ανεβάσει ακόμη περισσότερο τις θερμοκρασίες. Ζωζάρα μου! Χαμόγελο τεράστιο. Στα καφέ, 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 καφέ. Want to dance? No. Thank you. Hoppa! Yasu, Filimu. Yasu, Filimu. Hoppa!
Γεια σου. Από την ταινία Greek Tycoon. Με τον καταπληκτικό Άντων. Οι ωραιότερες στιγμές της καριέρας μου. Ναι. Αυτό το στιγμιότυπο. Ανθρώπινες, όπως το έχω ξαναπεί και το γράφω και στο βιβλίο μου, ένιωσα τι θα πει ηθοποιός, τι θα πει άνθρωπος. Ένα πρόγραμμα κάτω από την πόρτα κάθε μέρα, τι θα κάνουμε την επομένη, ο σοφέρ μου, το αυτοκίνητό μου, η κομμότριά μου, το τροχοσπιτό μου. Γι' αυτό το στιγμιότυπο, ένας μήνας στον αστέρα στην Κέρκυρα, εκπληκτικός. Ο δε Τόνι, γιατί του άρεσε να τον φωνάζουμε Τόνι, για μένα είναι ο πιο γλυκός άνθρωπος. Δεν ήταν ο Queen, γιατί ως συνήθως εγώ, δεν ξέρω, κάτι συνέβαινε πάνω σε γύρισμα, πάνω σε σκηνή θεάτρου. Και εδώ ακόμη κάτι συνέβη με την Μπισέ. Ζακλίν Μπισέ, τη είδαμε σε ίδιο στιγμιότυπα. Τέλος πάντων, δεν υπήρχε λόγος να γίνει, γιατί ήταν η πρωταγωνίστρια του έργου και εγώ είχα αυτό το στιγμιότυπο, το οποίο κάποια στιγμή θέλανε να μου το κόψουν. Και βλέπω ότι λέει στο σκηνοθέτη κάτι και μετά λέει να γίνει το μισό. Και λέω κι εγώ, Τόνι μου, σε αγαπώ, τιμή μου το ότι θα κάνω αυτό το στιγμιότυπο μαζί σου, αλλά κι εγώ είμαι αυτή που είμαι και θα γελάσουν, ας πούμε, γιατί το έκανα. Και μου λέει, τι θες να κάνω. Θα ολοκληρωθεί, να σου φιλήσω το χέρι, να σου προσφέρω λουλούδι, τι θέλεις να κάνω, δεν θέλω να φύγεις. Ζήλεψε λίγο η Ζακλίν. Δεν υπήρχε λόγος όμως. Mm. Α, το ωραιότερο. Φορώ ένα φόρεμα σάξ με κόκκινα λουλούδια. Είμαι μαυρισμένη από τον ήλιο και πάω καμαρωμένη, έτσι, αυτά, ότι θα βγω έτσι στο γύρισμα. Και λέει ο σκηνοθέτης, όχι, λέει, μια φουστίτσα και μια μπλουζίτσα. Εγώ λέω, δεν έχω ούτε φουστίτσα, ούτε μπλουζίτσα, γιατί εγώ δεν ντύνομαι έτσι. Τελικά πήραν αυτή τη φούστα η οποία ήταν της Μπισέ και την μπλούζα. Και τα φοράω, ένιωθα σαν ξένη μέσα στα ρούχα αυτά. Εν τω μεταξύ περιμένω να με μακιγιάρει ο ξένος μακιγιέρ. Όχι, λέει, μακιγιάς. Φρέ λίγο κραγιόν, λίγο τα μάτια. Τίποτα, λέει, έτσι θα βγεις. Κλάμα εγώ, κλάμα. Τελικά βγήκα και το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είχα άδικο. Δάγκωνα τα χείλια μου βέβαια να κοκκινήσουν στο γύρισμα. Και όταν πήγα στο αντικό να το δω, άκουγα «Γεια σου, Ζωζάρα!» στη γαλαρία, αυτό που είπες. Ο κύριος Γιάννης Δαλιανίδης διέκοψε τη δουλειά του, ήταν μέσα σε μοντάζ και θέλησε να μιλήσει στη μεγάλη Ζωζάρα. Καλή σας μέρα. Ναι. Καλή σας μέρα. Ναι, καλή σας μέρα. Μια ζεστή καλημέρα και από τη Ζωζό και από μένα και από το Star Cafe. Γιάννη μου, καλημέρα. Τις χιλιάδες ευχές, Ζωζάκα μου. Ευχαριστώ, Γιαννάκη μου. Οι δικές σου πιάνουν, είναι σίγουρο. Πώς περνάς τώρα που γίνεσαι... πόσον ετών? Ποιο? 22, 23, πόσο είσαι τώρα? Ξέρω εγώ, εσύ ξέρεις πόσο μικρή είμαι, Γιαννάκη μου. Έχουμε και μια φωτογραφία που με κρατάς στην παραλία από το χεράκι. Πραγματικά, εγώ τη μεγάλωσα τη Ζωζό. Από μικρό παιδί. Γιαννάκη μου, σημασία έχει πόσο νιώθουμε. Ασφαλώς. Και εσύ είσαι πάντα νέα και θα μείνεις πάντα νέα.
Να σε καλά, υγεία. Υγεία να έχουμε. Στα γυρίσματα, κύριε Δαλιανίδη, μήπως είχε κάποιες παραξενιές έτσι και στα ριλίκια? Όχι το χρυσό μου. Όχι, όχι. Καταρχήν, εγώ την γνώρισα, όπως είπα, πολύ μικρή. Την είχα πρώτο χορογραφήσει όταν ήταν 10-12 χρονών, κάπου εκεί πέρα, μαζί με την αδερφούλα της τότε. Και αξιώθηκα να τη σκηνοθετήσω κιόλα όταν ενηλικιώθη πια. Και με εκμεταλλεύτηκε φοβερά, δηλαδή. Η ιστορία μας με την Ζωζόκα είναι, δεν μπορώ να πω παράλληλη, αλλά μια ιστορία ζωής. Ναι. Πώς μπορούσατε να συγκρατήσετε τις εκδηλώσεις του ανδρικού πληθυσμού ή ακόμα και των συμπροταγωνιστών? Ήτανε λίγο δύσκολες αυτές οι ισορροπίες? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πραγματικά ποτέ δεν μπόρεσα να δω αυτή την πλευρά της Ζωζός. Γιατί η Ζωζό είναι ένα παθιασμένο πλάσμα για τη δουλειά και εμείς παθιαζόμασταν τη δουλειά επάνω. Ποτέ και ποτέ η Ζωζό, παρά το γεγονός ότι ήταν η βασίλισσα της νύχτας, ήταν πάντα ένα παιδί που ήθελε να δουλεύει. Δεν σκεφτόταν, ίσως δεν καταλάβαινε κιόλας πόσο sex appeal είχε και δεν το πουλούσε αυτό. Ήταν περισσότερο μια θεατρίνα που κοιτούσε να εξυπηρετήσει το νούμερο ή το τραγούδι της και λιγότερο μια γυναίκα που ήθελε να προκαλέσει. Ζωζό μου, συμφωνείς μάλλον. Συμφωνώ. Στην προσωπική της ζωή, εγώ τουλάχιστον έτσι την έζησα τη Ζωζόκα. Ρώτησε το Γιάννη για την προσωπική μου ζωή. Κύριε Δαλιανίδη, ναι. Μου έκανε την πάσα να σας την κάνω την πάσα στην ερώτηση. Μήπως στην προσωπική της ζωή όμως της άρεσε να προκαλεί λίγο, να σκανδαλίζει? Όχι, απόδειξε ότι η ζωή της ήταν πάρα πολύ ήσυχη. Δηλαδή, ίσως να γνώρισε, τώρα που το σκέφτομαι, τρεις άντρες στη ζωή της. Ένας ήταν ο σύζυγος. Μετά ήταν ένας μεγάλος έρωτας που είχε μάλιστα μια τελείως ατυχή κατάληξη. Και τρίτος άντρας ήταν ο άντρας, ο Ανδρέας, ο οποίος τη στάθηκε δίπλα της και που όταν τον έχασε της κόστισε πάρα πολύ και ίσως της κοστίζει ακόμα. Ναι. Έτσι τα ξέρω εγώ τα πράγματα, έτσι την έζησα εγώ τη Ζωζόκα. Έτσι είναι, Γιάννη. Μήπως θα έπρεπε τηλεοπτικά να την ξαναδούμε, κύριε Δαλιανίδη, τι λέτε? Και βέβαια, και μία και δύο και 10 φορές. Μαζί σου όμως. Μα και μαζί μου, Ζωζό μου. Ναι. Και μαζί σου. Και μαζί μου. Και μαζί. Έχουμε σαστήσει όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χίλια ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιαννάκη μου. Να είσαι καλά. Φιλιά και χιλιάδες ευχές πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Είδαμε αυτό το στιγμιότυπο από την ταινία με τον Άντων Κουίν, ο οποίος ενσάρκωνε φυσικά τον Αριστοτέλη Ιωνάση. Όμως το μύθο το γνώρισες καλά, Αριστοτέλης Ιωνάσης. Mm-hmm. Και μάλιστα υπήρξε και ιδιαίτερη συμπάθεια. Ναι. Ένα χαρακτηριστικό γεγονός από τη γνωριμία σας. Με τον μπαμπά. Είμαι το γιο Αλέξανδρο ή με τον μπαμπά? Με τον μπαμπά έχω να πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος για μένα. Κύριος. Δηλαδή, ήξερε να γλεντάει και δεν ερχότανε με τα χρήματα γιατί ήταν ο Νάσης και θα σου στέλνει λίγα λουλούδια ή ένα δώρο, θα σε κοίταζε διαφορετικά. Ένα σπιρτόκουτο όμως με λίρες που ερχόταν... Ναι, αυτό το έχω πει πολλές φορές, μήπως έχει κουράσει, αλλά επειδή με ρωτάς, είμαι υποχρεωμένη να το ξαναπώ. Αυτό ήταν ο Νιάρχος. Ήξερα ότι είναι ο Νιάρχος, αλλά χωρίς να μου έχει κάνει τίποτα ο άνθρωπος, εγώ συμπαθούσα τους Ωνάσιδες. Και το γιο και τον μπαμπά. Και το θείο το Γαρουφαλίδη, το Θόδωρο, Λεβέντης, πολύ ωραίος. Ερχόταν από το Παρίσι πολύ συχνά. Ναι. Ο Αλέξανδρος. Ναι. Στις Πεταλούδες. Στην Πεταλούδα. Ναι. Ήτανε πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί, πολύ σεμνό παιδί. Τότε που τον γνώρισα εγώ ήταν τελείως άβγαλτος βέβαια. Τον πηγαίνα στο Παρίσι, ό,τι και να βλέπε τη Ζωζό. Σαν τη Ζωζό δεν είναι καμία. Εγώ ήμουν η καλονή. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα δώρα. Το ίδιο συμβαίνει και με σένα. Εγώ τρελαίνομαι για δώρα και τρελαίνομαι για λουλούδια.
για όλα τα δώρα βέβαια, αλλά εάν δεν έχει κανείς να μου κάνει κάποιο άλλο δώρο, μου αρέσουν τα λουλούδια. Ακόμα δηλαδή, και το πιο απλό. Να μου προσφέρει ένα λουλούδι. Υπήρξε κάποια χαρακτηριστική κίνηση την οποία δεν μπορείς να ξεχάσεις από ένα περίεργο δώρο. Από έναν απάντεχο δώρο, το οποίο ήρθε σε κάποια στιγμή που δεν το περίμενες βέβαια. Δεν θυμάμαι. Έχω πάρει πολλά δώρα, αλλά δεν το θυμάμαι αυτό. Σε ένα αεροπλάνο επάνω, στην επιστροφή από ένα ταξίδι, με τον Οικονομίδη. Ναι. Τι χαρακτηριστικό έγινε, χαμογελάς, το χαμόγελο είναι ζωγραφισμένο. Αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί πήγαμε με τον Οικονομίδη, τώρα που μου το θύμισες, στο Παρίσι, σε μια εποχή που πήγαινες δύσκολα στο Παρίσι. Εγώ μόλις άκουσα Παρίσι, μάλιστα τότε πήγαινα στον Άγγελο και χτυριζόμουν, είχα κόψει τα μαλάκι πολύ κοντό, αγορίστικο, και ξαφνικά πάω και ο Άγγελος με έβαλε κάτω και με έκανε ξανθιά. Αλλά δεν ήμουν εγώ. Καλά είχα κόψει τα μαλλιά μου που τα είχα συνηθίσει, με βάφηκε ξανθιά. Μου λέει, Βάσο, πού θα πας στο Παρίσι? Πήγαινε ξανακάνε τα μελαχρινή, μου λέει, γιατί δεν είσαι εσύ και εκεί δεν περνάνε ξανθιές, μου λέει, περνάνε μελαχρινές. Οπότε πάω στον Άγγελο την άλλη μέρα και τα ξαναβάφω το χρώμα τους. Πήγαμε στο Παρίσι, πέρασα ονειρεμένα. Μ' αγαπήσανε άνθρωποι, αλλά το έχω ξαναπεί, αυτοί οι άνθρωποι με αγαπούσαν όμορφα, Κατερίνα, πολύ όμορφα. Δηλαδή, βγαίναμε παρέα και ήταν ο Λεβέντης, ο Ζωγράφος, ο Κλήμης, ξέρω εγώ, μια παρέα με τις γυναίκες τους και ο Γιώργος ο Οικονομίδης. Και εγώ είχα τη μανία να τραγουδώ όλο και να χορεύω. Όπου πηγαίναμε σε καμπαρέ, σε κέντρα, ας πούμε, χοροπηδούσα στην καρέκλα. Αυτό το πράγμα έκανα. Ταρατατατα, ταρατατατα. Συνέχεια αυτό το πράγμα. Οπότε έλεγε το ζωγραφάκι, εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο για το Οικονομίδη, να βλέπω αυτή την κοπέλα έτσι να χορεύει στην καρέκλα. Και όταν γύρισα από το Παρίσι, έφυγα φορτωμένη με τόσα δώρα, που λέει ο Οικονομίδης, βρε Ζωζόλη, αν δεν σε ζούσα, αν δεν έβλεπα ότι στα κάναν έτσι τα δώρα, δεν έχει ξαναγίνει, μου λέει αυτό. Αυτό το βλέπω πρώτη φορά σε σένα. Γύρισα με μπαούλα. Καταπληκτικό. Συνήθως λέμε ότι πιστεύω τέλος πάντων ότι δεν πρέπει να έχεις πολλές φίλες. Από παιδί δεν πρέπει να έχεις πολλές δεν φίλες. Δεν είχα, ήμουν κλειστή στον εαυτό μου. Ίσως αυτό ευθύνε τη μάνα μου. Ενώ η Βάσο είχε πολλές φιλινάδες, εγώ λόγω δουλειάς, κοίταξε Κατερίνα, εγώ μπήκα σε ένα καμαρίνι, αυτό που βλέπω απέναντι. Βήκα πολύ παιδί. Το γεύτηκα αυτό το καμαρίνι με τρεις παραστάσεις κάθε Κυριακή. Και δύο παραστάσεις κάθε μέρα, χωρίς αργία. Πρόβες καθημερινά, γιατί κάθε δύο μέρες αλλάζαμε έργο. Αυτό βέβαια ήταν για μένα η μεγαλύτερη εμπειρία, γιατί εμείς όλοι, οι πιο παλιοί, δεν βγάλαμε σχολή. Ήτανε η πείρα μας, αυτό που ζούσαμε καθημερινά, που πήγαινα στην πρόβα, που τον οικονόμου, που είχε ένα μπαστούνάκι και μου έδινε και μία στον ποπό, ό,τι γινόταν και ό,τι κάνανε, επειδή ήμουν μικρότερη, τις έτρωγα εγώ. Αλλά το παιδικό παιχνίδι δεν σου έλειψε? Πολύ. Με το που πήγαινα να παίξω με μία κουκλίτσα, γιατί το σπίτι μου ήταν δίπλα από τον αγαπητό Τσιμισκή, και απέναντι ήταν το εκκλησάκι η Παναγία. Και έπαιρνα μία κουκλίτσα και πήγαινα απέναντι. Ή έπαιρνα τα ακορντεόν μου, γιατί έπαιζε ακορντεόν. Και μόλις έπαιρνα την κουκλίτσα μου, έβγαινε η μάνα μου και φώναζε: Ζωζό, έλα να διαβάσει. Θα έρθει ο δάσκαλος, θα κάνει γαλλικά, θα κάνει ακορντεόν, θα κάνει κλακέτες. Κάτι είχα. Αυτό σημαίνει ότι το σχολείο το τελείωσε κατοίκον. Κατοίκον, ναι. Κατοίκον. Δεν γινόταν. Αλλά μας βοηθήσανε πάρα πολύ. Είμαστε πολύ αγαπητά παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ό,τι σπίτι υπήρχε, ό,τι πάρτι υπήρχε, ας πούμε, ό,τι γιορτή, ξέρω εγώ, ήταν τα παιδάκια, ας πούμε, που κάνανε αυτό που δεν υπήρχε, δεν γινότανε. Α, και έτσι έζησα, όπως σου είπα, το καμαρίνι, το οποίο ήταν σκλαβιά. Ήταν φοβερά τα καμαρίνια. Θυμάμαι όταν ήμουν στο Μετροπόλιταν και ήταν πολλά χρόνια αυτά, κλεισμένη σε ένα επί τρία, ξέρω εγώ, και να μπαίνεις μέσα από τις 5 η ώρα, να βγαίνεις η ώρα μία και να τρέχει το υδροτάρι, γιατί υδρώνω και πολύ, γιατί χόρευα πάντοτε, και ήτανε, δηλαδή μετά δεν έχεις διάθεση να κάνεις τίποτα. Και ενέργεια. Ήτανε κάθε ενέργεια, μέρα. Βέβαια. Τώρα οι παραστάσεις είναι νέα. Ζει διαφορετικά ο ηθοποιός. Είναι κύριος. Δεν δουλεύει Δευτέρα ή δεν δουλεύει Τρίτη. Τότε δεν υπήρχε αυτό. Να πάμε να δούμε τη Λόλα. Τη Λόλα. Αχ, Λόλα. Λόλα. Έκαψες καρδιές και σαν Λόλα.
Λόλα ήταν το πιο αγαπημένο μου νούμερο. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου. Θα δούμε μερικά χαρακτηριστικά. Στα καφέ. Στο θέατρο να παίξω, να λωνίζω τη σκηνή, να τραγουδήσω, να χορέψω, να πετάξω την ποδάρα μου, να φάω τη σαπούτσο. Χρακ, να τη σκίσω. Μη λέμε τώρα και ό,τι θέλουμε, γιατί η σαπουτζάκι έχει κάνει κάτι νούμερα που έχουν κάνει πάταγο. Μου, τι μας λες, μωρέ. Ας γελάσω δεις, χωχω. Έχεις δει τη Λόλα. Η Λόλα ήταν σκέτη φόλα, σε πληροφορώ. Να δεις εμένα να κάνω τη Λόλα και με τσατίζεις τώρα και σου παίρνω και τη λαμπάδα και φεύγω. Άμα με δεις εμένα Λόλα, θα πάθεις ψυχικό τραλαλά. Οι ρομαντισμοί δεν συγκινούν. Φλογερή καημή με τυρανούν. Τώρα πια το σεξ μες στη γη. Νόμος έγινε και προς τα γη. Είχα ένα παλιό φιλό, τα ίχνη του έχω χάσει. Σ' ένα στέκι από μερό, το στέκι του Θανάση. Να το φερμουάρ στο πλάι. Έχει ο Θεός και θα φανεί μια άσπρη μέρα. Πριμέρα, μέρα καλανή και γιορτινή υπομονή. Στα καφέ. Ζωζό, τι άρωμα φοράς? Α, δεν το λέω. Ξέρεις γιατί δεν το λέω? Πες μου. Γιατί κάποτε φορούσα το πλεζίρ του Ραφαέλ. Και έβγαινα λοιπόν στην πίστα, μία ριζολή πίστα, ερχόταν όλες οι κυρίες και τι άρωμα φοράτε και τι άρωμα φοράτε, το έλεγα. Και όλο το μαγαζί την άλλη μέρα μύριζε το ίδιο. Λοιπόν, κάποτε δεν έβγαινε το άρωμα αυτό, δεν το έβγαζε ο Ραφαέλ. Πήγαινα στο Παρίσι, ό,τι έβρισκα από στόκ, τα μάζευα. Τώρα λοιπόν δεν το λέω γιατί πάλι δεν υπάρχει το άρωμά μου και το μαζεύω έτσι. Λοιπόν, εξακολουθείς και ράβεις τα ρούχα σου. Δεν αγοράζεις έτοιμα? Όχι. Όπως και με τα κοσμήματα, από ό,τι μου είπες, δεν προτιμάς αυτά του εμπορίου. Όχι, ναι. Με έχουν ράψει όλοι, μπορώ να σου πω. Δηλαδή, ξεκίνησα από τη Μανέλη, μία μοδίστρα πάρα πολύ καλή. Με κεντούσε ο Γιώργος ο Μαυρομάτης όλες μου τις τουαλέτες, εκπληκτικά κεντήματα. Ο Αντουάν, ο Σκαλιντό, ο μεγάλος Σκαλιντό. Ο Κουδούνης, που μου έχει κάνει και τις αλυσίδες. Αλλά εδώ και κάπου 25-26 χρόνια με ράβει ο Φώτης ο Πετρόπουλος. Ένα πολύ ταλαντούχο παιδί, μου έχει κάνει αυτά τα αριστουργήματα, φοβερά κοστούμια, εμπνεύσεις, αυτό με τα μανίκια. Mm-hmm. Μην το βλέπεις τώρα έτσι επάνω μου, είναι φοβερό. Διότι έβγαινα και τραγουδούσα και όπως ξεκούμπωνα και γινόταν δεύτερο κοστούμι. Με τη φούστα που γύριζε και με τα μανίκια γίνεται δεύτερο κοστούμι. Μ' αρέσει το ωραίο ντύσιμο. Αυτό που φοράω, ξέρεις, είχα την τύχη το χειμώνα, τον άκουγα, αλλά δεν τον εγνώριζα, τον Κώστα το Φαλιάκο. Και κάποια στιγμή είχα δει ένα πολύ ωραίο ρούχο, δεν θυμάμαι πού, και μου είπαν ότι είναι του Φαλιάκου. Και τον πήρα στο τηλέφωνο. Είναι τόσο κύριος, τόσο ευγενής. Μου άνοιξε το σπίτι του, την αγκαλιά του, διάλεξε τι θέλεις να φορέσεις, τι θέλεις να σου κάνω. Δεν είναι μόνο μέτρ της ραπτικής, γιατί είναι φοβερός. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, Κατερίνα. Το πιστεύω. Ναι. Αυτό. Αλλά είναι πολύ γλυκό παιδί, πολύ γλυκός άνθρωπος. Εγώ ξέρω όταν γνωρίσω έναν άνθρωπο ή τον αγαπώ ή δεν θέλω να τον βλέπω.
Τον Κώστα τον αγαπώ. Και εμείς αγαπούμε πάρα πολύ. Όπως και το Φώτη, γιατί πραγματικά μου έχει κάνει πάρα πολύ ωραία ρούχα. Σε λίγο θα επακολουθήσουν πολλά. Θέλουμε να σου δείξουμε όσο μπορούμε και όπως μπορούμε την αγάπη μας. Θέλουμε να σου πούμε με το δικό μας τρόπο χρόνια πολλά και καλά να σε έχουμε κοντά μας. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Ξέρεις ότι έχω να γιορτάσω έτσι 5 χρόνια σχεδόν. Τον λόγο τον υποψιάζομαι. Ναι. Δηλαδή γιόρταζα αυτά τα χρόνια στην Κινέτα με 1-2 φίλους έτσι, με τη μητέρα μου. Με την αδελφή μου, ξέρεις, πρώτη φορά μιλάω για τα γενέθλιά μου, γιατί τα έχω γιορτάσει στο παρελθόν πάρα πολύ όμορφα. Με δεξιώσεις, με πολύ μεγάλες βραδιές στην Κινέτα. Λαμπερές, ναι. Αλλά τώρα κάτι θα κάνω στην Κινέτα, γιατί πρέπει να κάνω. Είναι τόσο όμορφο και ο κήπος. Και ίσως και αυτό το καλοκαίρι σκέφτομαι κάτι να κάνω. Η ζωή συνεχίζεται, Κατερίνα. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Θέλω να σταματήσουμε σε αυτό το σημείο, να βάλουμε αποσυπητικά, διότι συνέχεια θα έρθει μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Με τη μοναδική, τη μία, Ζωζό Σακουτσάκη. Στα καφέ, 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 στα καφέ. Στα καφέ, 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 στα σας ευχαριστούμε και σας μεταφέρω και το μεγάλο ευχαριστώ της Ζωζός για τα πολλά πολλά τηλεφωνήματά σας που οι περισσότεροι από εσάς καλείτε απλά για να πείτε ένα μεγάλο ευχαριστώ που η Ζωζό είναι στις οθόνες σας, που τις φωτίζει, σας δίνει χαρά, χαμόγελο, αληθινή ψυχή, γιατί αυτό ήξερε να βγάζει τόσα χρόνια και αυτό εκπέμπει και σαν άνθρωπος. Είναι απλή προσιτή. Αυτός ο μύθος της εκτυφλωτικής γυναίκας, της αυθόρμητης, της ελκυστικής που προκαλεί με την εκρηκτικότητά της, απλά είναι η Ζωζό. Είναι η πραγματική Ζωζό. Κάτι που το ζει πολύ έντονα ο άνθρωπος που βρίσκεται κοντά της. Οι άνθρωποι που διατηρούν τη Ζωζό δίπλα τους για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Γιατί είναι άνθρωπος, πάνω απ' όλα. Αμέσως τώρα μόδα. Μόδα. Μόδα και έχουμε εσόρουχα. Περισσότερη Ζωζό φυσικά στη συνέχεια, διότι πολλές εκπλήξεις και από εμάς προς την ίδια με πολύ πολύ αγάπη, αλλά και η ίδια μας ετοιμάζει πολλές απρόσμενες αυτές τις αυθόρμητες τις στιγμές. Περιμένουμε. Εκπλήξεις. Περιμένουμε λοιπόν τη Ζωζό και περιμένοντας να δούμε ένα στιγμιότυπο από την κολλεξιόν της Lace. Εσόρουχα Lace είναι μια εταιρεία που έχει ιδρυθεί από το 1984 και μπορείτε να τα βρείτε μέσω δικτύου dealer σε όλη την Ελλάδα και ένα τηλέφωνο 2010-414. Εσόρουχα Lace. Η εταιρεία Lace ιδρύθηκε το 1984 από τους ίδιους ανθρώπους που την έχουν, την διοικούν και σήμερα. Είναι μια εταιρεία που δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν μεράκι και αγαπούν την τελειότητα. Οι στόχοι τους ήταν τότε να φτιάξουν εσώρουχα γυναικεία που δεν υπήρχαν σε παραγωγή από ελληνική εταιρεία. Τέλεια σε ποιότητα, άψογα σε εφαρμογή και πάντα τηρώντας τις πιο αυστηρές προδιαγραφές που θέσμισε πρώτη η Lace στα πρότυπα του εξωτερικού. Η μελλοντική στόχη της Lace είναι να δώσουν στην Ελληνίδα εσόρουχα που θα τις αξίζουν και πιστεύουν ότι μόνο μια ελληνική εταιρεία μπορεί να δώσει αυτά τα εσόρουχα γνωρίζοντας καλύτερα την Ελληνίδα. Για να μπορέσει λοιπόν η Lace να εκπληρώσει αυτούς τους στόχους, η Lace έχει οργανώσει υπερσύγχρονα τμήματα γραφής και κοπής των προϊόντων της και έχει επανδρώσει με έμπειρο τεχνικό προσωπικό το σχεδιαστικό τμήμα της εταιρείας, που είναι και αυτό πολύ ζωτικό. Ο ποιοτικός έλεγχος των εσωρούχων γίνεται κατά την ώρα της παραγωγής και όχι στα τελικά σχέδια συσκευασίας, από την αρχή δηλαδή έως το τέλος. Η νέα μας συλλογή, άνοιξη καλοκαίρι 1998, προτείνει άψογη εφαρμογή, μοντέρνα χρώματα και σχεδιασμούς υλικών που θα σας κόψουν την ανάσα.
Τα μοντέλα μας κρατούν τον κατάλογο, όπου υπάρχει όλη η κολεξιόν και είναι αυτό το δίκτυο των dealers σε όλη την Ελλάδα. Η καλοκαιρινή συλλογή αποτελείται από κυπού και αντίματα που μας φέρνουν αναμνήσεις παλιών εποχών και μας κυριεύει ο ρομαντισμός τους, μας θυμίζοντας το παρελθόν. Δίνοντας την απόλυτη αίσθηση εφαρμογής και σιγουριάς, κάτι που η σύγχρονη Ελληνίδα έχει ανάγκη. Τα υποδήματα είναι Τσακίρης Μαλάς. Τσακίρης Μαλάς στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στη Λαμία και όπως είπαμε στην οδό Kings Highway στη Νέα Υόρκη. Τα γεωμετρικά λοιπόν σχέδια τονίζουν τα κλασικά λουλούδια που είναι τέλεια αναγατωμένα στα σχέδια μας. Υπάρχουν τα εσώρουχα lace σε πάρα πολλά μεγέθη και πατρών. Είναι μελετημένα για να υποστηρίζουν και για να ομορφαίνουν τον ντεκολτέ και να ομορφαίνουν όλες τις ώρες τις γυναίκες. Μπορείτε να θαυμάσετε τα absoutien, όπως αυτό που φοράει η Δανάη αυτή τη στιγμή, κρατώντας τον κατάλογο της Lace. Τα οπτικά είναι Optical Παπαδιαμαντόπουλος. Υπάρχουν και κλασικά σουτιέν, γενικώς συλλογή για όλες τις ώρες. Υπάρχει και τριών τετάρτων που δίνουν την αίσθηση της ελευθερίας. Τέλεια ραφή που μπορείτε να καταλάβετε όταν φορέσετε τα εσώρουχα lace. Το hairstyling των μοντέλων επιμελήθηκαν και πάλι τα γνωστά κομμωτήρια Τέλης και Κερής. Τα εσώρουχα lace θα τα βρείτε, θα τα προμηθευτείτε μέσω του δικτύου τους, των dealers, σε όλη την Ελλάδα. Σημειώστε και δύο τηλέφωνα, 20-14-14 και 22-34-463. Επαναλαμβάνω, 20-14-14 και 22-34-463. Καλσόν Μούρα Ιταλίας που θα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Και μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τη Lace μέσω ίντερνετ. Πολύ μεγάλη ποικιλία που θα βρείτε στον κατάλογο. Και μπορείτε να τα προμηθευτείτε μέσω του δικτύου των dealers σε όλη την Ελλάδα. Για κάθε πληροφορία καλέστε το 20-14-14 και 22-34-463. Σουτιάν Up, σουτιάν τριών τετάρτων, όλα τα μεγέθη, μεγάλη κολεξιόν για τα εσώρουχα lace. Επίσης εδώ ένα σουτιάν Up. Μας δείχνει η Άννα. Και οπτικά, Optical Παπαδιαμαντόπουλος, Αθήνα, Χαλκίδα, Κηφισιά, Κολωνάκι και Σύνταγμα. Και η Εύη με μαύρο πέδιλο Τσακίρης Μαλάς και Δεπιές με δαντέλα κυπού από την κολεξιόν Lace. Lace λοιπόν, μια πολύ μεγάλη ποικιλία με πάρα πολλά μεγέθη από το 1 έως το 7 που μπορείτε να επιλέξετε μέσω του καταλόγου και να προμηθευτείτε μέσω του δικτύου των dealers σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 20 10 4 14 και
και 2234-463. Η Τζοάννα με ένα κομμάτι σε Blue Marine, με πέδιλο τσακίρις μαλάς, καλσόν μούρα Ιταλίας, διάφανο καλσόν για το καλοκαίρι. Και ντουρκιές, σουτιάν απ, που μας δείχνει η Τζοάννα. Και κοντά μας η Μαρία, σε μεγαλύτερο μέγεθος, σε μικροφάιμπρα και δαντέλα. Με κορδόνι στη μέση του σουτιάν που θυμίζει έτσι λίγο παλιά εποχή, έτσι ρομαντισμός. Μαύρο πέδιλο σατάντσα κυρίς μαλάς. Και ντεπιές, με αυτό το πολύ ωραίο κορσεδάκι στη μέση του σουτιάν, σε δαντέλα κυπούρ. Όλα αυτά από την Lace για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1998. Και σουτιάν απ' εδώ, που μας δείχνει η Δανάη. Τέλεια ραφή, υφάσματα εισαγωγής, πρωτότυπα σχέδια σε πάρα πολλά μεγέθη. Πέδιλο σε σατάντσα κυρίς μαλάς. Και σουτιάν απ, που μας δείχνει η Δανάη. Όλα αυτά από την Lace. Lace που θα βρείτε μέσω των καταλόγων και μέσω του δικτύου των dealers σε όλη την Ελλάδα. Για κάθε πληροφορία καλέστε τώρα το 2010-414 και 2234-463. Σε Blue Marine. Πέδιλο τσακίρις μαράς, καλσόν μούρα Ιταλίας και ντουρκιές, δαντέλα κυπούρου στο σουτιέν, σε Blue Marine που μας δείχνει η Τόνια. Και η Τόνια μας δείχνει το τελευταίο κομμάτι από την κολεξιόν των εσωρούχων Lace. Τα εσωρούχα Lace θα τα βρείτε μέσω του δικτύου Dealers στα τηλέφωνα 2010-414 και 2234-463. Lace. Είναι μία από τις πολλές καταπληκτικές δημιουργίες οι οποίες πήραν ζωντάνια, ζωντάνεψαν πραγματικά πάνω στο κορμί, το ατελείωτο, το θανατηφόρο, το μοναδικό, το γεμάτο ένταση, κίνηση και ρυθμό κορμί της μίας και μοναδικής Ζωζό Σαπουτζάκη. Η Ζωζόκα σε λίγο και πάλι κοντά μας. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, οι δωροθέτες μας δηλαδή. Νέα γεύση στην υγιεινή διατροφή. Νέα γεύση στο αδυνάτισμα. Νέα γεύση. 95-30.000. Τηλεφωνήστε τώρα και κερδίστε μια δωροεπιταγή 40.000 και 50 διήμερες κουρασιέρες αξίας 10 εκατομμυρίων. Νέα γεύση. Ο πιο εύκολος ή ο πιο έξυπνος τρόπος αδυνατίσματος. Ανακαλύψτε τη μαγεία της Disney με τη νέα βιντεοκασέτα Peter Pan. Ο αγαπημένος ήρωας μικρών και μεγάλων κυκλοφορεί για πρώτη φορά σε βιντεοκασέτα. Η συναρπαστική ιστορία του αγοριού που δεν μεγάλωσε ποτέ και οι περιπέτειές του κόντρα στο θρυλικό κακό Captain Hook. Ζητήστε τώρα τον Peter Pan σε βιντεοκασέτα και προσέξτε να είναι αυθεντικό Disney από την Audiovisual. Για τη μοναδική στιγμή της βάπτισης, εκτός από το όνομα, χαρίστε τους και επώνυμη πολυτέλεια. Oh,
Βαπτιστικά Στόβα Κοστέλ. Τα επώνυμα βαπτιστικά. Τα καταστήματα Δημητριάδης σας εξοπλίζουν κατάλληλα, ώστε να μπορείτε να χαρείτε κάθε εξόρμησή σας στη φύση. Δημητριάδης σας φέρνει πιο κοντά στη φύση. Σπίτι 98. Τα πάντα για το σπίτι σας. Έπιπλα, φωτιστικά, μπάνια, κουζίνες, ηλεκτρικά είδη, πόρτες, κουφώματα, κλιματισμός, θέρμανση, ηλιακά και άλλα πολλά. Σπίτι 98. 23 με 31 Μαΐου. Τέρμα Κύπρου, Αργυρούπολη. Χορηγός Ήτα και Βήτα Μπότος. Σταρ Καφέ συνέχεια λοιπόν. Θοδωρή. Καλημέρα. Καλημέρα. Γενική απεργία σήμερα, αδεδί και σε, αλλά έχουμε και ξύλο και στην Αθήνα και στον Πειραιά. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ένταση και επεισόδια έχουμε στην Αθήνα και στον Πειραιά από αγανακτισμένους απεργούς. Στην Αθήνα είχαμε επεισόδια έξω από τη Βουλή. Στον Πειραιά, οι οικοδόμοι κατέφυγαν στην αστυνομική διεύθυνση για να απελευθερώσουν δύο συναδέλφους τους. Αυτά όλα βέβαια έγιναν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Δημιουργήθηκαν συμπλοκές αστυνομικών με οικοδόμους. Αυτά τα παρακολουθούν της απεργίας σύνδεσης και με το μηχανογραφικό κέντρο της Ιωνικής στον Πειραιά, αλλά και με τη Βασιλή Σοφίας απέναντι από την Βουλή. Κατά τα άλλα, βέβαια, η απεργία σήμερα. Μεγάλη ταλαιπωρία το πρωί στο επιβατικό κοινό, καθώς οδηγοί έχουν βάλει χειρόφρονο σε τρόλεϊ, πράσινα λεωφορεία και ηλεκτρικό. Απεργία έχουν βέβαια και στην Ολυμπιακή, μεταξύ του και το έβαλαν δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες που συμμετέχουν σε αυτήν την πανελλαδική απεργία. Τώρα, όσον αφορά την επίσκεψη του Βασιλικού Ζεύγους της Ισπανίας στην Ελλάδα, θα παρακολουθήσουμε την χθεσινή δεξίωση που παρέδεσαν στο Ζάπιο Μέγαρο και αμέσως μετά πήγαν στο Ηρόδιο και παρακολούθησαν εκεί εθνικό μπαλέτο της Ισπανίας. Εδώ μεταξύ, σήμερα το πρωί, ο βασιλιάς Χουάν Κάρλος και η βασίλισσα Σοφία από τον κύριο Αβραμόπουλο παρέλαβαν το χρυσό μετάλλιο της αξίας και το χρυσό κλειδί της πόλης. Εδώ μεταξύ και μια αστυνομική είδηση, τραγωδία, είχαμε μια οικογενειακή βεντέτα στην περιοχή της Λάρισας. Τα μέλη της οικογένειας του Κώστα Βιλανάκη μπήκαν στο σπίτι του συγγενού τους Θανάση Βιλανάκη, άρχισαν να πληροφορούν με Καλάσνικοφ. Νεκρός έπεσε Βασίλης Βιλανάκης, 24 χρόνων, πατέρας δύο παιδιών, σοβαρά τραυματίστηκε ένας 16χρονος και βέβαια τους δράστες αναζητεί η αστυνομία. Αυτά και άλλα πολλά σε πάρα πολύ λίγο. Σήμερα εκτάκτως στη 1:20 συζήτηση. Θοδωρή, μόλις ενημερώθηκα ότι πρέπει να επανέλθουμε στην πρώτη είδηση που έδωσες περί έντασης και επεισοδίων. Μας έχουν έρθει εικόνες και νομίζω ότι πρέπει να τις παρακολουθήσουμε. Οι οποίοι έχουν φτάσει έξω από τη Βουλή. Είναι εικόνες που πήραμε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι. Όπως βλέπετε, υπάρχει αυτή η ένταση, αστυνομική και απεργή. Είναι από τις στιγμές που οποιαδήποτε περιγραφή είναι περιττή, πιστεύω, διότι η εικόνα μιλάει από μόνη της. Αυτά λοιπόν τα μικροεπισόδια, η ένταση όλων αυτών των ημερών, οι ιδιωτικοποιήσεις, οι πόλεις της Ιωνικής έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα τέτοιο που μάλιστα στη συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ εκεί αποδοκιμάστηκε και ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΙΟ, ο κ. Κουτσούκος, πέσαν κάποια αυγά, είχαμε και αυτά. Αυτά αναλυτικά θα τα δούμε. Αναλυτικά σε λίγο μαζί σου στη 1:30. Μπορώ να φύγω διότι. Βεβαίως πρέπει να τρέξεις. Έτσι ζωντανά. Φεύγουμε από το πλατό. Εμείς ευχαριστούμε, Θοδωρή. Καλή συνέχεια. Και καλή συνέχεια και σε εμάς με τα μετάμπολής μου. Καλημέρα. Βέβαια, είχαμε σήμερα μια γυναικεία παρουσία και σε λίγο θα είναι και πάλι κοντά μας η Ρόζα Σαμπουτζάκη. Καταπληκτική. Που έχει διατηρηθεί μέσα και στον χρόνο και εξακολουθεί να είναι η γυναίκα, το πρότυπο γυναίκας. Χωρίς ιδιαίτερες προσπάθειες, ίσως η κίνηση, ο τρόπος ζωής, όλα αυτά. Σε καθυλώνει. Εμείς την είδαμε και έξω. Σε καθυλώνει. Η κίνησή της πραγματικά είναι καταπληκτική. Εμείς σήμερα όμως θα μιλήσουμε για τους έφηβους. Πριν μιλήσουμε για τους έφηβους, Κατερίνα, μια παράκληση. Να πούμε το κεντρικό μας τηλέφωνο, γιατί μας παίρνουν πάρα πολλοί τηλεθεατές που δεν προφταίνουν να διαβάσουν το τηλέφωνο της πόλης τους. Μπορούν να απευθύνονται για όλη την Ελλάδα στο 68-00-368 για πληροφορία ή να πάρουν το τηλέφωνο όποιου υποκαταστήματος. Και 69. Θέλουν και 69, βεβαίως. Θα μιλήσουμε σήμερα, αποφασίσαμε να μην μιλήσουμε καθόλου για δυνάτισμα, αλλά να μιλήσουμε για αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάνε οι έφηβοι στις εξετάσεις. Είναι γνωστό ότι τα μετάμπολις με επιμένουν στην ενημέρωση περισσότερο του κόσμου, τη σωστή ενημέρωση, πέρα από τη σωστή θέση τους στο αδυνάτισμα. Επειδή λοιπόν οι περισσότερες οικογένειες έχουν κάποιο παιδί που γράφει εξετάσεις, θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε για το πώς η σωστή διατροφή μπορεί να είναι ευεργετική αυτή την περίοδο, όχι μόνο προς τον οργανισμό, αλλά και προς την απόδοση του παιδιού που γράφει.
Τα 12 χρόνια λειτουργίας μας, τα στατιστικά που έχουμε, μας έχουν δείξει ότι οι έφηβοι αυτή την περίοδο των εξετάσεων, τη σκληρή περίοδο του διαβάσματος, χωρίζονται σε δύο κυρίως κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή που τους κόβεται η όρεξη και βλέπουν φαγητό και το απεθάνονται, ανορεξία. Η δεύτερη λοιπόν κατηγορία είναι αυτοί που κάνουν στο διάβασμά τους πολύ συχνά διαλύματα, τα οποία τα περνάνε αγκαλιά με το ψυγείο. Τρώγοντας λοιπόν για να απαλύνουν το στρες, χωρίς συνήθως να καταλαβαίνουν καν τη γεύση. Είναι και τα δύο βεβαίως μεγάλα λάθη. Ψυχολογικά τα ρίχνουν τα παιδιά, αυτές οι δύο καταστάσεις. Εμείς θα θέλαμε σαν μετάμπολισμα να δώσουμε μία συμβουλή προς τους γονείς κυρίως. Η πρώτη είναι να μην ταΐζουν τα παιδιά τους, να μην τα πιέζουν τα παιδιά τους αυτή την περίοδο του διαβάσματος κάθε μισή ώρα. Δεν είναι η συμπαράσταση σωστή αυτή. Και η δεύτερη, να γεμίσουν τα ψυγεία τους με τρόφιμα που έχουν όλα τα θρεπτικά συστατικά και που χρειάζονται για τη σωστή απόδοση των παιδιών και βέβαια χωρίς να τους προσθέσουν βάρος, γιατί αυτή είναι μια συζήτηση που θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Σίγουρα. Ή μετά τις εξετάσεις, το βάρος που παίρνουν τα παιδιά μετά τις εξετάσεις. Κυρία Ζαμπέλη, όμως αν θέλουμε να δώσουμε έτσι πολύ χαρακτηριστικά για πρωινό, τι πρέπει τα παιδιά? Ναι. Το κέντρο του νευρικού συστήματος, που είναι εγκέφαλος, τρέφεται καθαρά από γλυκόζη. Τη γλυκόζη απλά την παίρνουμε από όριμα φρούτα, την παίρνουμε από άμυλο που είναι το ψωμί, το ρύζι και η πατάτα. Αυτά είναι πολύ, είναι τροφές που τις έχει ανάγκη ο εγκέφαλος για να λειτουργήσει και βοηθάνε πάρα πολύ στην οξύτητα αντίληψης των παιδιών και στην αφομοίωση των μαθημάτων. Εάν λοιπόν παραλείψουμε το γεύμα, θα έχουμε ένα παιδί που δεν θα αποδώσει. Εάν φορτώσουμε το στομάχι, θα έχουμε το σύμπτωμα της υπνηλίας που έχουν πολλά παιδιά. Ένα καλό λοιπόν γεύμα πρωινό για το δικό μας κλίμα, που είναι και λίγο ζεστό τώρα, είναι φρέσκος χυμός από πορτοκάλι, σε περίπτωση που δεν μπορούμε να βρούμε είναι δύο φρούτα, ψωμί, να είναι καλό είναι να είναι πλήρες, 60 γραμμάρια αντιστοιχούν σε δύο φέτες. Μία κουταλιά της σούπας μέλι, απαραίτητο, και λίγο βούτυρο, αυγό ή τυρί μπορούν να έχουν στο πρωινό. Τώρα, εάν τα παιδιά φύγουν για να δώσουν κάποιο διαγώνισμα ή μείνουν στο σπίτι να μελετήσουν, επιστρέφοντας στο σπίτι, καλό θα είναι να κάνουν πρώτα ένα ντους, να έχουμε εμείς όσο γίνεται συνθήκες ήρεμες για τα παιδιά, να τους δώσουμε πάλι ένα φρέσκο χυμό και να μεσολαβήσει διάστημα μισής ώρας ή μίας για να πάρουν το μεσημεριανό γεύμα. Το μεσημεριανό γεύμα θα πρέπει να είναι απλά μαγειρευμένο για να μην είναι δύσπεπτο. Σε περίπτωση που το παιδί δεν αρνηθεί μάλλον να φάει όλη την ποσότητα, πρέπει να σεβαστούμε την ανάγκη του. Σε περίπτωση που μας ζητήσει διπλή μερίδα, εκεί οι γονείς να δείξουμε την υπευθυνότητά μας και να πούμε, να του επιθυμίσουμε ότι δεν πρέπει να φάει παραπάνω, γιατί δεν θα αποδώσει μετά. Το απόγευμα είναι μια πολύ καλή ώρα να του δώσουμε το γάλα, που όπως έχουμε πει, το γάλα για το ζεστό μας κλίμα το πρωί είναι λίγο δύσπεπτο. Γιαούρτι, φρούτα και θα μπορούσαμε να δώσουμε και παγωτό. Καλό θα ήταν να δώσουμε βανίλια παγωτό, είναι, παίρνει τη γλυκόζη που θέλει ο εγκέφαλος χωρίς να επιβαρύνει τον οργανισμό. Και φτάνοντας το βραδινό, θα συνιστούσαμε στους γονείς ότι καλό θα ήταν να μην του δώσουν το τελευταίο γεύμα πριν το παιδί κοιμηθεί, να υπενθυμίσουμε ότι τα παιδιά διαβάζουν μέχρι αργά, οπότε αν φορτώσουν το στομάχι και κοιμηθούν, θα έχουν ένα πολύ καλό, κακό μάλλον, ύπνο και χειρότερη απόδοση το πρωί, και εκεί θα έρθει ίσως και η άρνηση την άλλη μέρα ότι φταίει που έφαγα και να μην φάνε τις υπόλοιπες μέρες. Και μία έκτακτη συμβουλή ανάγκης, χωρίς κατάχρηση, πριν να πάνε να γράψουν μία μικρή σοκολάτα υγείας. Έτσι ακριβώς. Την προσφορά, μας. Αλλάζει σήμερα η προσφορά, γίνεται 56.000 για δύο μήνες διατροφικής υποστήριξης στο 68003-68 και σε όλη την Ελλάδα, όποια πληροφορία τα μετάμπολισμα είναι στη διάθεσή του. Και επειδή τώρα οι γονείς θα ακούσαν αυτά που είπαμε και σαν μητέρα θέλω να πω ότι σίγουρα θα ακολουθήσουν τις συμβουλές, αλλά θα το ρίξουν εκείνοι στο φαγητό ή από το άγχος, είναι καλύτερα να αποφασίσουν και εκείνοι τώρα να κάνουν κάποιο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Η Ζωζόκα μας, η αγαπημένη μας, μας επέτρεψε να μπούμε στο καταφύγιό της και να τη δούμε να κινείται ελεύθερα και να φροντίζει, όπως είπε, ότι αγαπάει πάρα πολύ τα λουλούδια, να της τα προσφέρουν. Έτσι με την ίδια αγάπη τα φροντίζει κιόλας. Όπως και άλλα πολλά που θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί. Μία και μοναδική Ζωζό Σαπουτζάκη. Στα καφέ! Ωραία!
φιλάκια μου. Η μουσικούλα μου. Χριστίνα, το κασετόφωνο! Θα κάνω μ' αγαπά, δε μ' αγαπά, μ' αγαπά, δε μ' αγαπά, μ' αγαπά, δε μ' αγαπά, μ' αγαπά. Γαλάζιες κορδέλες μου δέναν τις μπούκλες μου, σγουρά τα μαλλιά μου. Το βράδυ κοιμόμουνα μαζί με τις κούκλες μου που δεν τις χωρούσε η μικρή αγκαλιά μου. Ο χρόνος έχει παραδώσει τα όπλα στη Ζωζό μας. Κατερίνα, υπερβάλλει σήμερα, έτσι. Αν υπερβάλλω, καθόλου δεν υπερβάλλω. Και άντε να υπερβάλλω εγώ τώρα που είμαι εδώ και τα λέω στον κόσμο. Ο κόσμος που παίρνει τηλέφωνο ή πολύ απλά ο κύριος Μουρούζης τώρα που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή δεν θα πει τα ίδια. Να μου τον δώσει. Καλή σας μέρα, κύριε Μουρούζη. Καλή σας μέρα. Είστε καλά. Καλά, πολύ καλά. Και έγινε ακόμα ωραιότερο το πρωινό όταν είδα τη Ζωζό στο τηλεόραση. Αχ, Κωστάκι μου, συγκινούμε πολύ. Θέλω με όλη μου την καρδιά να σου ευχηθώ χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Η παρουσία σου όλα αυτά τα χρόνια μας έκανε να ζήσουμε στιγμές ανεπανάληπτες με τον πρίο σου, την ομορφιά σου και να ζούμε. Τη ζωντάνια σου. Και να ζούμε. Και ακόμα είσαι καλύτερη τώρα. Α. Αυτό είναι που μετράει. Να είσαι καλά, Κώστα μου. Πολύ χαίρομαι που σε ακούω. Το ξέρω γιατί ξέρω ότι με αγαπάς και σε αγαπάω. Σε αγαπώ αυτή πάρα πολύ. Αυτή την επιθυμία μου τηλεφώνου θα την ήθελαν πάρα πολύ οι παλαιοί μας φίλοι να το κάνουν. Εσύ επέμενες όμως. Όχι. Εσύ επέμενες. Επέμενα και επιμένω. Να γίνουμε λίγο αδιάκριτοι κι εμείς, κύριε Μουρούζη, και να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο γεγονός που σας συνδέει ιδιαίτερα με την κυρία Σαμπουτζάκη? Να το πούμε, Κώστα. Τι λες εσύ? Εγώ λέω να το πούμε. Να το πούμε. Να το πω εγώ. Εσύ. Λοιπόν, με τον Κώστα γνωριστήκαμε στην Πεταλούδα, να μην πω πότε. Τότε. Τότε. Ήμουνα με ένα συγκρότημα καταπληκτικό, κούκλες όλες, Καραγιάννη, Κωστίδου, Προκοπίου, Μπλάντς, όλες οι κοπέλες πολύ όμορφες. Ερχόταν ο Κώστας, μόλις είχε έρθει από την Ιταλία. Κούκλος. Όλες το Μουρούζι. Εγώ ήμουνα πολύ σοβαρή, πολύ βαριά. Ο Μουρούζης ποιο κοίταζε όμως? Εμένα. Τη Ζωζό. Και λέγανε όλες, μα γιατί κοιτάζεις τη Ζωζό? Πολύ καλό παιδί, πολύ κύριος. Ζωζό μου, εγώ πήρα να πω τα καλό λόγια για σένα και να σε ευχαριστήσω για όλες αυτές τις στιγμές που μας έδωσε από το πάλκο, από την τηλεόραση, από το σινεμά, από το θέατρο, από παντού. Σου εύχομαι να είσαι ζωντανή πάντοτε έτσι. Γερή. Με όλη μου την καρδιά. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σ' αγαπώ πολύ. Και εσύ ό,τι ποθείς. Να είσαι καλά, κορίτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συγχαρώ και την εκπομπή της Δεσποινίδος, η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή. Ορίστε, και το λακάκι. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Και συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, Κώστα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σας μέρα. Ζωζό μου, αχ, βαθύς αναστεναγμός. Σου ήρθαν διάφορα στο μυαλό. Πολύ όμορφες στιγμές. Η καλύτερη στιγμή όμως της ζωής σου. Καλύτερη... Αν μπορούσε να συνοψιστεί σε μία στιγμή. Τη ζωή μου ή τη δουλειά μου. Τη ζωή σου. Η δουλειά, τη ζωή μου, όσο και να υπερβάλλω, όσο και να το βλέπετε την υπερβολή, είναι τόσο αληθινό. Ήταν ο γάμος μου με τον Ανδρέα. Ήτανε πάρα πολύ όμορφα, 10 άτομα στον Άγιο Δημήτρη το Λουμπαδιάρι. Μόνον η Ρένα ήτανε και η Εύα Στυλ από καλλιτεχνικό κόσμο. Και 5-6... Πώς γνωριστήκατε? Με ποιον? Με τον Ανδρέα. Είχα τότε μία περιπέτεια που δεν μου αρέσει να την αναφέρω, παρόλο ότι τη γράφουν και τη γράφουν κι άσχημα με την ευκαιρία που μου δίνεις τώρα. Δεν θα ήθελα να αναφερθεί. Ναι, και δεν μου αρέσει πλέον να συζητείτε αυτό το πράγμα, ούτε για μένα, ούτε για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ντροπή πλέον να γράφονται αυτά τα πράγματα. Η ζωή κύλησε, περάσαν τα χρόνια, τελείωσε αυτό. Έμενε ο Ανδρέας δίπλα από την αδελφή μου στο Παπάγου. Και θέλησε κάποια στιγμή να του δώσει τα χαρτιά μου να με βοηθήσει. Γιατί πλήρωνα και κάποια εφορία, όταν λέω εφορία, πολλά χρήματα. Ήρθε στο σπίτι, ξύπνησα εγώ από τον ύπνο, τον βλέπω τον άνθρωπο. Δεν τον είδα έτσι καλά, γιατί μου λέει, δώσε μου τα χαρτιά να σε βοηθήσω. Εγώ είχα μάθει να πληρώνω. Να πληρώνω πολλά όταν λέμε στους δικηγόρους. Και επειδή ο άνθρωπος προσεφέρθη έτσι να με βοηθήσει, λέω στην αδερφή μου, μπα, αυτός δεν είναι καλός δικηγόρος, μπα σου. Μου λέει, γιατί Ζωζό, είναι καταπληκτικός. Όχι, λέω, δεν μου ζήτησε λεφτά. Είχα μάτι μαζόγα να μου τα παίρνουνε. Τελικά μου πήρε τα χαρτιά, με βοήθησε πάρα πολύ. Ήμουνα παρεξηγημένη στα μάτια του. Έμπαινε στο σπίτι. Πολλές φορές θυμάμαι ότι κοίταζε και τα τασάκια. Μήπως έχει κανένα ποτσίγαρο, εγώ δεν κάπνιζα, μήπως μπήκε κανείς. Με έψαξε, καλά με έψαξε. Και όταν κατάλαβε πως είμαι, τότε παντρευτήκαμε. Ήτανε η ωραιότερη στιγμή της ζωής μου. Ήταν αληθινή, ανθρώπινη και πήγα στην Κινέτα, θυμάμαι, κρύφτηκα γιατί ήμουνα έγκυος. Και ήρθανε 10 δημοσιογράφοι στη Μάντρα. Πρώτος ήταν ο Κώστας ο Χαρδαβέλας, ο οποίος είναι φιλαράκι μου, τον αγαπώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά τότε, ξέρεις, είχα ένα φόβο. Όποιος με πλησίαζε με κασετόφωνο, όχι, έλεγα πάλι κι αυτά. Και δεν άνοιγα την πόρτα, θυμάμαι, και μου λέει, άνοιξε Ζωζό, το πτώμα μου θα πατήσουν, δεν μπορεί να σε πειράξει κανείς πια. Ήθελα μία σιγουριά, Κατερίνα, και ένα χέρι. Την οποία τη βρήκε στον Ανδρέα. Ναι, ένα χέρι να με κρατήσει και να μου πει, μη φοβάσαι. Και το βρήκα. Ζωζό μου, το πολύ άσχημο, όπου δεν γνωριζόμασταν προσωπικά και όταν το είδα να απλώνεται, στεναχωρέθηκα και θύμωσα πάρα πολύ, ήταν ότι μετά το χαμό του Ανδρέα, βγήκαν και είπαν διάφοροι, έτσι, καλοθελητές, ναι, και περίεργοι. Ναι. Ότι η Ζωζό σιγά να μην έχει πενθήσει, που μου φοράει το μίνι, που μου βγαίνει αστραφτερή. Ναι. Αλλά τι έχουμε να πούμε σε όλους αυτούς, μπορούν να ξέρουν αυτοί το πώς νιώθει κανείς μέσα του. Η αξιοπρέπεια και ο θρήνος μπορεί να κρυθεί από αυτό το... Αυτό με τα χρόνια φαίνεται, mm-hmm, αυτό το πράγμα. Ύστερα, κοίταξε, περάσανε σχεδόν 5 χρόνια και βλέπεις ότι τον συζητάω. Για να τον συζητάω θα πει ότι άξιζε και θα πει ότι με γέμιζε. Αυτοί που είπαν αυτά δεν έδωσα καμία σημασία. Είναι ανθρωπάκια. Και όπως το είπα κι άλλη φορά και στην εκπομπή με τον Τέρνες που είχα κάνει, ότι η τιμιότητα, του λέω, δεν μετράει με το μήνυμα αν είναι εδώ, αν είναι εδώ, αν είναι εδώ. Εδώ μετράει η ψυχή. Και η ψυχή μου ήτανε δοσμένη. Ήτανε δοσμένη. Ναι. Αυτή η αλήθεια που βγαίνει τίμια, και από τα χείλη. Είμαι τίμια, Κατερίνα. Είμαι τίμιος άνθρωπος. Ποτέ δεν μου άρεσε στη ζωή μου να έχω κάτι και να έχω παράλληλα και κάτι άλλο ή να κοροϊδεύω. Είμαι εκεί. Είναι ντομπροσύνη αυτό. Είναι ντομπροσύνη και στη δουλειά μου και στις συναλλαγές μου. Δεν μου αρέσει, ας πούμε, να χρωστάω. Θέλω να είμαι συνεπή σε όλα. Πρέπει να είναι πολύ παλιάνθρωπος κάποιος που να πει ότι εγώ δεν είμαι συνεπής. Αυτός που θα το πει δεν είναι τίμιος. Εμείς θέλουμε την αγάπη μας σε όλους. Έτσι. Βεβαίως. Η Ζωζό Σαπουτζάκη όμως συνάντησε τη Ζωζό. Πώς έγινε αυτό? Ποια Ζωζό?
Τη Ζωζό. Εμένα. Ναι. Πώς έγινε. Πώς έγινε αυτό. Ρωτούμε πώς έγινε. Μπορείτε να μας το δείξετε, σας παρακαλώ. Πάμε. Στα καφέ. Κάποτε τελειώνουμε. Στα καφέ. Οδός συγκεκριμένη για τη Ζωζόκα μας. Ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να σου κάνουμε. Όπως μία έκπληξη σε περιμένει, που πιστεύω ότι θα σου αρέσει ιδιαίτερα. Να ακούσω. Δεν θα ακούσεις, θα δεις και θα αποκαλύψεις εσύ. Ευχαριστώ, κούκλα μου. Γεια σας. Λάρα μου. Υπάρχει ένα κουτί, το οποίο κουτί κάτι κρύβει από πίσω. Τι θα γίνει, θα σε προκαλέσω να το σκίσεις, να το ανοίξεις, να δούμε τι θα αποκαλυφθεί για τη Ζωζό μας. Να το σκίσω. Ναι, 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 ναι. Μοναδική για τέτοια. Χρόνια πολλά, Ζωζό! Πώς σε λένε? Αλέξανδρα, την έχω κάνει ήδη. Αυτό που θέλω. Αυτό το όμορφο, αυτό που ονειρεύομαι, αυτό που... Πρέπει να είμαστε κορίτσια ζόρικα, Ζωζό μου. Πάντα! Πάντα! Τα ηλίκη! Είμαστε! Ναι! Και θέλουμε να χορέψουμε τώρα. Σε λίγο θα ξαναπούμε, θα κλείσουμε τραγούδι, αλλά τώρα είμαι κορίτσι ζόρικο! Πέρα να περάσω, κάτε πέρα να διαβώ. Μη τα κάνω όλα λίπα, μη τα κάνω ρημαδιό. Μη τα κάνω όλα λίπα, μη τα κάνω ρημαδιό. Είμαι κορίτσι ζωρικό, σκληρό και αιμοβορικό. Μα σαν πέσω στην αγάπη ξέρω πώς να ξηγηθώ. Σούζα όμως τον εθέλω, το λεβέντι που αγαπώ. Σούζα όμως τον εθέλω, το λεβέντι που αγαπώ.